console hunter. The number which you have dialed is not in service. If you wish to obtain any information, please dial the number KNIGHTRIDER. Thank you. Φρεσκοβαμένο με τη μάσκα του Kid μπροστά τη μύτη. Τίποτα άλλο. Ναι. Ούτε φωτάκι είχε, ούτε ταμπλό είχε, ούτε τίποτα. Okay. Ήταν ένα ρετάλι Pontiac φρεσκοβαμένο με τη μύτη του Kid μπροστά. Ναι. Τίποτα άλλο. Σιγά σιγά άρχισε να συναρμολογείται ο Kid αυτός. Κομμάτι-κομμάτι. Φωτάκι. Το ταμπλό ήταν το τελευταίο. Ναι. Αυτά τελευταία, ναι. Το ταμπλό, η ιδέα του ταμπλό ξεκίνησε. Τα αμάξι. Mm-hmm. Ξεκίνησε να φτιάχνεται Γενάρη του 8. Okay. Το ταμπλό ξεκίνησε το 11. Mm-hmm. Αν θυμάμαι καλά, το 11 με 12, το πολυεστερικό αυτό εδώ. Το οποίο είναι παραγγελία νομίζω από Ιταλία. Απ' έξω, ναι. Απ' έξω. Mm-hmm. Το καλό πλέον με τους Kid είναι ότι τα βρίσκεις όλα πλέον από Ιταλία. Κάποτε τα βρίσκες μόνο Αμερική, Καναδά. Okay. Το καλό για εμάς τους Ευρωπαίους είναι ότι τα βρίσκουμε Ιταλία. Ιταλία. Λοιπόν, αρχικά, όταν ήρθε το κουφάρι αυτό, το πολυστερικό, mm-hmm. αρχικά λοιπόν έκανα το εξής.
Επειδή τα ηλεκτρονικά είναι πανάκριβα, θα μου βλέπεις. Λογικό, λογικό. Έκατσα και έφτιαξα με ένα φύλλο λεντάκια απλά να φέγγουν. Δηλαδή πάντα έχεις ένα κουμπί, ανάβαν, δεν δείχναν τίποτα. Δεν ήταν λειτουργικά. Αυτά που δεν τα κάνει τότε. Okay. Απλά ανάβαν σου. Ναι, απλά ναι, για το θεαθήνερ, παιδί μου ήταν. Γιατί και του Κίτο ταμπλό στη σειρά έτσι ήταν και το λέγανε Dummy Dash. Dummy Dash, ναι, 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 το είχα διαβάσει. Ναι. Μπράβο, δεν δείχνει κάτι, δεν δείχνει ενδείξει, απλά είναι. Λοιπόν, και για ένα διάστημα περίπου ένα-δύο χρόνια το ταμπλό ήταν Dummy. Okay. Απλά έφεγε. Ναι, ναι, ναι. Και μετά άρχισα να αλλάζω κομμάτι-κομμάτι τις πλακέτες. Έτσι, δηλαδή αυτά εδώ κάτω τα δύο. Μετά αυτό και τελευταίο αυτό. Και πλέον βλέπεις ότι όλα είναι λειτουργικά. Ισχύει όλο, όλο. Είναι δείχνει πίεση λαδιού. Δείχνει πίεση λαδιού. Δείχνει εδώ είναι πίεση λαδιού. Εδώ είναι θερμοκρασία του μοτέρ. Αυτές είναι στροφές. Mm-hmm. Εδώ είναι. Καλά, λέει μιλιά, αλλά χιλιόμετρα δείχνει. Το έχω γυρίσει εγώ. Α, οκ. Okay. Εδώ είναι η στάθμη βενζίνης. Εδώ είναι τα χιλιόμετρα που έχουμε διανύσει. Εδώ περνάει κάποια μηνύματα τώρα εντάξει τη σειρά. Ναι, 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 κάτι. Ωραία. Αυτά ω επιτοπλίστω. Okay. Τα λειτουργικά και ζωτικά. Μια βόλτα είναι καλό, επειδή πολλοί ρωτάνε αν κάνει κόντρες, δεν κάνει κόντρες. Έχει κυβικά. Έχει κυβικά, ναι, ναι. Έχει 5-700. Ωραία. Έχει γύρω στα 200 άλογα, αλλά είναι μουλάρια. Ροπάτα. Είναι μουλάρια. Ροπάτα, ναι, ναι. Είναι αμερικάνικα μουλάρια. Έχει ροπή, έχει ιδεολογία φορτηγού αυτό μας. Τα οποία, από όσο ξέρω, αυτά σχεδιαστήκαν έτσι λόγω των τεράστιων ευθειών εκεί στα cross country, ναι, για να έχει ξεκούραστα μοτέρ. Μπράβο. Για να μπορούν να κάνουν αποστάσεις. Δεν είναι τώρα. Δηλαδή το λέω και. Κάποιοι, ας πούμε, δεν ξέρουν τι τσιλικάδες. Ναι, αν έρθει τώρα να πούν το τσιτί δίπλα μαμά, μπορεί και να μου πατήσει. Ναι, εντάξει. Αλλά βέβαια το πούν το τσιτί και τα μισά κιλά. Ναι, ναι. Είναι άλλη νοοτροπία τώρα. Μπράβο. Πάμε αλλού. Πάμε American Cars, παιδιά. Αλλά άμα κοτσάρουμε κόλλο με κόλλο που θα τραβήξει πιόν, θα το πάρω μαζί και αυτό και άλλα 10 πούντε. Αυτή είναι η νοοτροπία. Τραβά φορτηγό. Αυτό είναι η νοοτροπία του Αμερικάνικου. Το μαμά. Ναι, ναι. Έχει κυβικά χειροπή. Κιτ τώρα. Να πούμε δύο πράγματα. Σίγουρα καταρχήν έγινε το 1982, θυμάμαι, ξεκίνησε. Το 1982, 26 Σεπτεμβρίου, που έχει και πρεμιέρα πρώτη φορά στην Αμερική. Αυτές οι λεπτομέρειες είναι που μου αρέσουν. Μετά θα γουστάρουμε να μάθουμε. Λοιπόν, ωραία. Πρώτη φορά στην Αμερική, 26 Σεπτεμβρίου του 1982. Ελλάδα. Τώρα ακόμα αυτό, ακόμα και εγώ που ήταν ο μέγιστος άρρωστος με εκεί. Φαντάζομαι. Δεν είμαι σίγουρος αν πρώτη φορά Ελλάδα έπαιξε. Φθινόπωρο 83 ή φθινόπωρο 84. Ναι. Εδώ λίγο το ψάχνω ακόμα. Δεν υπάρχει κανένας έτσι λίγο πιο μεγάλος από εμάς να ψηλωθεί μαζί. Όσοι έχω ρωτήσει, δεν θυμούμαι. Αρχεία τη ΣΕΤ. Δεν έχεις ρωτήσει, μου το δει. Άσου ξέχασε. Ξέχασε το δηλαδή. Ναι. Απλά εγώ το εκεί το θυμάμαι στον Ήπιο. Νίπιο πήρε 84, άρα 84 σίγουρα έπαιζε. 84 σίγουρα έπαιζε. Okay. Απλά δεν ξέρω αν ξεκίνησε 84. Ξεκίνησε 83. Πάντως πιο πριν για κανένα λόγο. Γιατί τότε δεν υπήρχε το ίντερνετ, δεν υπήρχαν τόσα πράγματα. Οπότε κάτι που έπαιζε στην Αμερική, στις υπόλοιπες χώρες πήγαινε ένα-δύο χρόνια μετά. Και παραπάνω, αλλά ναι, okay, δεν είναι όπως τώρα που βγάζει το Netflix μια σειρά και βγαίνει παγκοσμία. Ναι, βέβαια. Δηλαδή σου λέει το παίζει ίδια μέρα Αμερική, Ελλάδα, Ευρώπη. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Τότε ξεκίναγε Αμερική. Έπαιζε Αμερική μια σεζόν σίγουρα με δύο και μετά έφευγαν τα δικαιώματα και πήγαιναν. Ευρώπη, Ασία και πάλι λέω Αυστραλία. Ναι. Ήταν δική μαμά Αμερική. Κατάλαβα. Οπότε το πετυχαίνεις λοιπόν λογικά στην πρώτη φορά που το δείχνει η ΕΡΤ. Ναι. Θέλω να. Πρώτη προβολή. Καταρχήν, παιδιά, δεν κάναμε ένα. Εντάξει, τα είπαμε και πιο πριν στο American Burger. Ότι ο Στέλιος έχει ομάδα. Ότι όσοι ξέρετε, ο Στέλιος έχει πάει τον Κιτ και σε εκθέσεις Athens Con. Στην πρώτη Athens Con θυμάμαι είχα ποζάρει μπροστά του. Και στη δεύτερη. Και στη δεύτερη. Εγώ η πρώτη φορά που είδα το συγκεκριμένο Κιτ ήταν στο επεισόδιο που είχαν κάνει Toy Hunters σε συνεργασία με το American Burger και τον Στέλιο. Με την ομάδα Night Riders of Greece. Είχε γίνει ένα πολύ ωραίο event. Υπάρχει αυτό το βίντεο ακόμα, έτσι ότι δεν μπορούν να το δουν. Ναι, ήμουνα τότε. Είχαμε κάνει και παρουσίαση στα παιχνίδια. Εγώ είδα τότε λοιπόν το Kit. Εντάξει, τι να πω τώρα. Καταρχήν ότι τώρα εγώ πάω βόλτα, είμαι μέσα στο Kit. Και φοβάμαι ότι ανά πάσα στιγμή ο Στέλιος θα πω καμιά μα. Πατήστε το eject. Καταρχάς, όσοι βλέπουν το βίντεο αυτή τη στιγμή, να ξέρεις, υπάρχει πολλοί κόσμος που θα σε σκυλοβρίζει και εσένα και εμένα. Ναι, εντάξει. Και εσένα, για την κολοφαρδία που είσαι εδώ μέσα αυτή τη στιγμή. Αυτό είναι 15 κάθε. Ωραία.
Και εμένα που με παρακαλάνε να τους πω από όλα, παιδιά, ειλικρινά δεν έχω θέμα, δεν έχω και χρόνο, έτσι. Ξέρετε, δεν υπάρχει πια πίεση χρόνου, έχω γίνει μπαμπάς. Αυτό, ναι, βέβαια. Και πάει λέγοντας, ναι, ναι. Να πούμε ότι αυτό το βίντεο για να γίνει σήμερα το γύρισμα το λέμε νομίζω από τον αρχές Γενάρη. Ναι. Το κάναμε ναι, παιδιά, μέσα Μαΐου, παιδιά, έτσι, οπότε καταλαβαίνετε. Βέβαια. Πήρα και 1000 ευρώ από τον ήχο. Έτσι, ναι. Είναι από τα έσοδα του καναλιού. Οπότε τα έκανα directing κατευθείαν στο στέγιο. Εντάξει, έχω πάθει σοκ δηλαδή τώρα ότι είμαι παιδιά εδώ μέσα. Το ακούω αυτό το τέρας, γιατί για μένα τέρας είναι τα 5700. Δεν είναι κάτι, δεν είναι το Bianchi. Ακούω αυτό το μοτέρ, ειδικά όταν το έβαλε στο parking πριν. Εντάξει, ό,τι υπήρχε που μπορούσε να σηκωθεί στο σώμα μου σηκώθηκε. Δεν ξέρω τι άλλο, you name it. Απίστευτο feeling. Καταρχήν, βγάζω το καπέλο γιατί έχεις καταφέρει να κάνεις κάτι το οποίο, επειδή έχω κάνει και εγώ κάποια project bikes με μηχανές στο παρελθόν που φάει πολλά λεφτά, όχι σε καμία περίπτωση αυτά που έχεις δώσει εδώ, καταλαβαίνω ότι αυτό το project, okay, πέρα από χρήμα, γιατί εγώ δεν τα σκάσα από τη μία. Ναι, ναι, εντάξει, ναι, πήγε πολύ σιγά. Ναι, αν είχα λεφτά να τα σκάσω με τη μία, αυτό το αμάξι θα πήγαινε έτοιμο σε 2 μήνες. Okay. Και αυτό το αμάξι έχει νόημα, έτσι, πάρει. Ναι, ναι. Θέλει υπομονή. Παιδιά, θέλει τρελή υπομονή. Ναι, ναι, ναι. Θέλει να πιάνουν λίγο τα χέρια για κάποια πράγματα. Γιατί ενώ στην Ελλάδα έχουμε μαστόρους, ναι, σε κάθε τομέα, και ηλεκτρολόγους και μηχανικούς και φαναρτζίδες, ναι, ναι, δεν ασχολούνται. Ναι, οκ. Okay. Δεν ασχολούνται, σας το λέω. Ξέρω, ναι. Το ταμπλό αυτό, εντάξει. Για φανοπία πήγε στο φαναρτζί. Για τα πετσαρία πήγε στα πετσέρι. Δεν ξέρω να ράβω και να γαζώνω. Εντάξει, ναι, ούτε εγώ. Για το ταμπλό αυτό εδώ, ναι, πραγματικά όπου το πήγα, άλλο δεν ξέρω, άλλο δεν φίλε τι μου φέρε, το φίξα μόνο. Ναι. Εντάξει, όμως να πούμε ότι ο Στέλιος εκτός από το kit είναι και μεγάλος συλλέκτης και είναι και μοντελιστής από τη είδα που βάφει, κάνει, ράνει. Άρα πιστεύω σε βοήθησε λίγο. Πιάνω τα χέρια μου. Αυτό, εντάξει. Είναι. Πιάνω τα χέρια. Και για βαψίματα και για μηχανολογικά, μέχρι εκεί που μπορώ τα κάνω μόνος μου. Ναι, ναι, ναι. Τα κάνω μόνος μου. Και γουστάρω κιόλα, δεν τα κάνω αγκάρια. Γουστάρω. Μα κατά κύριο φαίνεται ότι. Εντάξει, αν μου λέγε τώρα έτσι, εγώ σου πω ότι αυτό το χέρι είναι επαγγελματία. Φαίνεται. Είναι σοβαρή δουλειά. Το ταμπλό ήρθε ένα πολυστερικό κομμάτι. Έκατσα, το τρίψα, το στόκαρα, αυτό το ευθυγράμμισα, το βάψα. Οπότε μόνος. Λοιπόν, ναι. Έχω σπίτι, ρε παιδί μου. Ναι. Πιστόλια, κομπρεσέρ. Έχω ό,τι. Ναι, ναι. Το μόνο που δεν έχω αραβατόριο, ας πούμε. Να το σηκώνω τα μάξι. Κατάλαβα. Γενικά, εντάξει. Μπορώ, καταπιάνω. Ναι, ναι. Και γουστάρω. Εντάξει. Όχι, είναι φοβερή δουλειά. Είναι μεράκι. Δηλαδή, αυτό ήθελα να πω ότι. Και σε ένα μήνα να το έχεις φτιάξει, εσύ σίγουρα δεν έχεις. Κοίτα, αυτή τη στιγμή. Ναι. Όπως είναι τα πράγματα στην Ιταλία. Στην Ιταλία έχουν τα πάντα για εκεί. Okay. Αν έρθει κάποιος με ένα τραζάμ, ωραία, ναι, και 20 με 30 χιλιάρικα. Και το έχουν φτιάξει. Σε 5 μήνες. Άντε, να το φτάσω στο έπακρο, γιατί κάθε φορά τυχαίνουν στραβές κτλ. Okay. Σε ένα πεντάμινο έχει kit έτοιμο στο σπίτι του. Εντάξει, τα Sky, έρχονται την Ιταλία όλα τα πράγματα. Okay. Πάμε σε ένα φαναρτζί, πάμε από εδώ, πάμε από εκεί, τα μοντάρουμε, από εδώ, από εκεί, πιο πολύ. Αυτό όμως για να γίνει στέλιο πάει να πει ότι υπάρχει ζήτηση παγκοσμίως πολύ περισσότερος κόσμος να έχει replicas kit. Κοίταξε να δεις. Έτσι το αντιλαμβάνομαι τώρα εγώ. Δηλαδή. Υπάρχουν πάρα πολλές replicas στη Γερμανία, γιατί και ο Hasselhoff καταλαβαίνεις ότι. Ναι, ναι, ναι. Στη Γερμανία τον λατρεύουν όπως λατρεύουν εδώ τον Ρουβά. Okay. Όχι, είναι ισχύ αυτό. Ναι, γιατί ήταν και τραγουδιστή, ήταν πολλά. Έκανε τρελή καριέρα στο τραγουδιστή στη Γερμανία. Ναι, ναι, ναι. Έχει δίσκους, είχαν φτάσει χρυσούς δίσκους. Ναι, 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 ναι. Λοιπόν, οπότε οι Γερμανοί δεν έχουν και σε ένα έτσι. Έχουν πολλές ρεπλικές. Βέβαια, okay, να πούμε και το εξής. Για να έχεις μια ρεπλικά kit, εξυπακούεται ότι έχεις και την κατάλληλη νομοθεσία. Με τις νομοθεσίες που έχει η Ελλάδα, με τα κυβικά, με τους φόρους, με τα τεκμήρια, με τα τέλη κυκλοφορίας. Είναι ζόρικα τα πράγματα. Δεν. Ναι. Είναι το οποίο αυτό μόνο θέλει να δει. Οκ. Το αμάξι βγαίνει μόνο Σαββατοκυριακό ή μόνο Κυριακό. Τώρα επειδή είναι Αττικά, Σαββατοκύριακο θα το πλήσω. Καλά, δεν συμφέρει να το κάνει. Και... Καλά. Ναι. Α, συζητείτε. Και μια καθημερινή μπορεί για συντήρηση για να πάει στην ενεργειακή το βγάζει. Α, έχει το δικαίωμα. Δεν σου αμαστευτούν, δεν σου πούνε, δεν σε γράφουν. Δεν μάλιστα. Τώρα κοίταξε να δει. Αν δεν προκαλεί. Τώρα κι εγώ αν πάρω το αμάξι. Και εγώ και κάνω κόντρες και το κατεβάσω στη Βούτα και στη Μαύρη. Και αρχίζω και κάνω παντιλίκια και burnout. Όχι, δεν έχω κάνει. Ναι, ναι, ναι. Γιατί ξέρω τώρα όσοι κοιτάνε. Θα λένε τι μας λέει ο άνθρωπος. Τα έχουμε δει στο γαμπρός.
εδώ είναι. Απλά τώρα δηλαδή βγήκαμε μια βόλτα χαλαρή. Ναι, ναι, ναι. Ωραία. Θα μας κοιτάξουν. Ενδέχεται και να μας σταματήσουν. Αστυνομία απλά το χαζέψουν. Τώρα αρχίσω και πατάω γκάζια και κάνω κόντρες. Και πάω στο προστήριο και του κάνω κόντρες. Κολλάω. Και σφήνες και αυτά. Και καταλαβαίνεις ότι ισχύει. Κυριακή είναι μέρα αντίκας. Έχεις το ελεύθερο. Πάλι θα στην πούνε. Θα σου πούνε τι κάνεις. Ναι, βέβαια, βέβαια. Εντάξει, πάνω μέτρων άριστον. Εντάξει. Το αμάξι τώρα δεν ξέρω τι να πρωτοπούμε, ρε παιδί μου. Έχεις κάνει ένα πολύ καλό βίντεο με τον Μάνο, Rotary Brothers, πριν από μισό χρόνο. Εκεί τα λέω όλα. Το έχω δει τρεις φορές, εντάξει. Παιδιά, έχω δώσει συνεντεύξεις και σε κανάλια, δεν μου δίνουν χρόνο τηλεοπτικό. Ναι, ναι. Το πιο λίγο που είχα πάρει ήταν 7 λεπτά, το πιο πολύ 20. Ναι, okay. Δεν προλάβαινε να τα πω. Μιλάμε με τον Μάνο. Στο βίντεο του Μάνου. Με τον Μάνο ήταν το πιο τηλεοπτικό. Και με τον Μάνο που ήταν διπλό. Και έτσι λαμπέρ ήταν διπλό. Αλλά έφτανε μέχρι 20 λεπτά. Ναι. Παραπάνω δεν είναι. Στο Rotary Brothers, στο Μάνο, τα λέω όλα. Ναι, ναι, ναι. Είναι ναι, μια ναι, ώρα βίντεο, πόσο είναι, δεν θυμάμαι. Τα λέω όλα, ρε παιδί μου, όλα. Και πάλι δεν τα λέω 100% όλα, λέω 90%. Ήταν μεγάλο βίντεο και ήταν και ένα πολύ ωραίο βίντεο. Σου λέω, εγώ το έχω δει τρεις φορές. Εντάξει. Το κοινό μου τώρα είναι, δεν είναι τόσο αμαξάδικο, είναι κονσόλο retro video games. Πρόσεξε, αλλά... άκουσα, εδώ υπάρχει μια αίσθηση τώρα. Είναι κάτι... Ο Κιντ δεν είναι μόνο αμαξί, είναι προσωπικότητα. Αυτό. Εγώ το λέω αυτό. Δεν είναι, απλά έτυχε να είναι μια πόντια. Μπορούσε να είναι BMW, μπορούσε να είναι Mercedes, μπορούσε να είναι Datsun 240Z που ήταν η πρώτη ιδέα, ναι, να γίνει Datsun. Δεν είναι ότι το γουστάρουν όλοι οι σαραμάξεις, το γουστάρουν και σαν γενιά, ρε παιδί μου. Μεγάλο σε γενιές και γενιές. Εντάξει, που λέμε... Είναι το απόλυτο retro icon, εντάξει. Δεν υπάρχουν λόγια για το σαραμάξι. Νομίζω λοιπόν ο αγώνας σου είναι να τώρα εδώ μας την πήγαν τώρα τα πεμβέδα, τι έγινε. Δεν είστε κίτρε. Καλά, υποθέτω ότι στον δρόμο σου κολλάνε και μερικοί τώρα που δεν... Κάποιοι είναι βλάκες και κολλάνε. Κάποιοι κάκουνες. Κάποιοι δεν κολλήσουν. Ναι, αρχίζουν να πάρουν χρόνο. Πιο πολύ εκπέμπουν respect, ρε παιδί. Πρόσφατα δίπλα, ρε φίλε, ξέρεις. Μπράβο και αυτό. Μα μόνο αυτό εκπέμπει αυτό το αμάξι. Δεν είναι κάτι άλλο. Όχι, υπάρχουν και κάκουνες που σου λέει πάνω του κολλήσουν. Το χειρότερο είναι κολλήσουν και σκάσουν από πίσω να πούμε. Είναι εύκολο να φτιαχτεί αυτό το αξίλιο. Αξίλιο, ναι, ναι, ναι. Αλλά εντάξει, γενικά από όσο ξέρω, το ρολάρι στο αμάξι έτσι προ τα δω. Ανάβησο, Σαρονίδα, μεριά, έτσι. Μου αρέσει η διαδρομή. Είναι ωραία η διαδρομή. Είναι πολύ ωραία διαδρομή. Θυμίζει λίγο έτσι η Καλιφόρνια φάση. Ναι, ναι, ναι. Είναι θάλασσα από κάτω, πρασινάδα από πάνω. Ακριβώς. Οπότε. Είναι και πιο άνετο ο δρόμο, να μην έχει κίνηση. Κοίτα, σαν δρόμο, ειδικά Κυριακή είναι πολλόδρομο. Ειδικά θερμή σεζόν, γιατί πάνε όλοι για μπάνιο, πάνε όλοι να μαλακιστούν, πάνε γενικότερα άστοτε. Ναι, ναι, ναι. Κάνεις λίγο, πας με το σταυρό στο χέρι. Ναι, ναι. Αλλά είναι ωραία διαδρομή. Είναι πολύ ωραία διαδρομή. Παιδιά, όπως δεν την έχετε κάνει, όποιος δεν την έχει κάνει να την κάνει. Είναι, εντάξει, εδώ ρίμπας και κοντράδικο στέκι. Ερχόμουν και εγώ με τις μηχανές παλιά, με αμάξια. Α, ακόμα έχει. Αλιτάμπουρα. Αλιτάμπουρα, σάστα εδώ. Έχει τίποτα να στηθεί, τίποτα εδώ. Κάτι δεν έγινε. Την Κυριακή σήμερα και είναι λίγο νωρί. Ναι. Ήρθα πριν από δύο εβδομάδες τώρα και μια μπούσα τούρκο που είχε πάρει ένα φιλαράκι. Εντάξει, γέλιο. Τώρα εντάξει, περιληπτικά το story απόκτηση. Πώς. Παιδικόνι. Περιληπτικά έτσι. Παιδικόνι, έτσι. Okay. Το έλεγα πάντα ότι εγώ μεγαλώνοντας θα φτιάξω ένα kit, θα πάρω ένα kit. Και κανένας το πίστεψε. Σου λέει τι λέω μικρός τώρα. Είμαι σε αναζήτηση Transam από το 98. Και το πήρες. Περίμενε. Όπα, ναι, έχει ενδιαφέρον αυτό. Transam δεν βρήκα. Ή δεν έβρισκα όπως το ήθελα, είτε φτάναν τα λεφτά. Ναι. Οπότε κάποια στιγμή ξεκίνησε το 2001 με μια Καμάρο. Η Καμάρο είναι το δίδυμο ξαδερφάκι. Ναι, δίδυμο, τέλος πάντων. Μοιάζει πολύ. Είναι ίδιο αμάξι. Ναι, ναι, ναι. Αλλάζουν τα φώτα πίσω προς πίσω τα φωτάρια και είναι ίδιο αμάξι. Mm-hmm. Το βρήκα, ξεκίνησα με Καμάρο. Λοιπόν. Το 2007. 7. 7. Παίρνω άλλη μια Καμάρο και τις κάνω δύο. Έλα, ναι. Δεν το ξέρω αυτό το story. Ναι, ναι, και έχω δύο Καμάρο. Ωραία. Και με παίρνει ένας φίλος από Θεσσαλονίκη, ο
οποίος έχει και αυτός Τρανζάμ, όχι και Τρανζάμ original, okay. Και μου λέει, σου βρήκα το Pontiac που ψάχνεις. Λέω, τι εννοείς? Μου λέει, 80 διάρι, μαύρο, βέβαια αρετάλιτα, μαξι. Ναι, το θα ακούσει. Και από ό,τι φημολογείται, αυτός που το έχει, βέβαια δεν ζει πια ο άνθρωπος. Ναι, ναι, ναι. Το πουλάει. Λέω, μου λες μαλακίες. Δεν ξέρω, επιτρέπεται υπομολογία στο κανάλι. Ναι, εντάξει, δεν είναι. Είναι light, light, οκ. Okay. Και μου λέει, τσακί σου και έλα Θεσσαλονίκη. Τρανζάμ, 80 διάρι, μαύρο με μπέν σαλόνι, τσακίζεσαι τώρα και έρχεσαι. Το ίδιο σαλόνι, ε. Δεν είναι. Δεν ήταν αυτό είναι σαλόνι. Καφέ. Το έχω αλλάξει. Ναι, ναι. Δεν ήταν αυτό. Αυτό είναι το original kit. Το... Ναι, ναι, ναι. Πότε καθίσματα δεν είναι κάτι. Ναι, 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 ναι. Απλά είναι στο χρώμα δηλαδή τη σειρά μέσα. Λοιπόν, τέλος πάντων, σηκώνω μια δόση, ανεβαίνω μόνος μου. Δεν βρήκαμε τον ιδιοκτήτη, απογοητεύτηκα. Αν δεν ήταν δηλαδή, δεν είχατε μιλήσει ότι αν θα έρθω από Αθήνα να το δω, να με ενδιαφέρει να το πάρω. Ήταν μια εποχή που και λεφτά υπήρχαν. Και οπότε πήγες για ένα καφέ. Και πει, ναι, πήγε, λέω, φεύγω, πάω τώρα να δω τι θα γίνει. Και δεν βρήκα τον ιδιοκτήτη, ρε παιδί μου. Είδα τα Μάξιμος. Ναι. Το είχε σε ένα υπαίθριο πάρκινγκ. Okay. Αρρώστησα. Ναι, έπαθα, ναι. Τέλος πάντων. Φαντάζομαι, εντάξει. Γυρίζω Αθήνα, ξενερωμένο από τη ζωή μου. Και μία εβδομάδα μετά εντοπίστηκε ο ιδιοκτήτης. Τον οποίο αυτή τη φορά μίλησα και στο τηλέφωνο και του λέω, έρχομαι στο Σαλονίκη τώρα. Ναι. Μου λέει, έλα, μου λέει, θα είμαι εδώ, θα σε περιμένω. Πουλάω τη μία Καμάρο. Οκ, είχα δύο Καμάρο, πουλάω τη μία Καμάρο. Ναι. Υποθέτω δεν το δίνεις φτηνά. Τα μάξι πήρα 10 χιλιάρια. Το πήρα 10 χιλιάρια, θα σου πω γιατί. Γιατί εκείνη την εποχή δεν έβγαινε αντίκα και είχε, okay. Είχε πινακίδα κρατική. Οπότε ήταν εύκολο να το κυκλοφορήσει εδώ, δηλαδή χωρί τέλος. Οπότε στην ουσία, ναι. Σου λέει δεν σου πουλάω ένα αμάξι κουφάρι, σου πουλάω και την άδεια του. Δηλαδή να το κυκλοφορήσει το αμάξι. Οκ. Αλλά όμω δεν ήταν το μοντέρ, ήταν από σε πίεση. Α το σου πει. Τα αμάξι ήταν ρετάλι. Τα αμάξι ήταν ρετάλι. Ρετάλι. Δηλαδή και χτυπημένα φαναρτσοβιέ. Ήταν άστρα πάνε. Δεν μπορώ να το περιμένω. Άρα δεν ήταν ψήρα να το έχει προσεγμένο. Ήταν τα αμάξι λίγο και τα άλλη. Το πρόσεχε μέχρι ένα σημείο, αλλά τέλο πάντων. Και εδώ βλέπετε τη φωτογραφία όταν ο Στέλιος ανέβηκε στη Θεσσαλονίκη για να πάρει τον kit το 2007, συγκεκριμένα την Pontiac Trans Am του συγχωρεμένου κύριου Γεώργιου Δαδούπη, όπου αυτή η φωτογραφία εμφανίζεται στο κανάλι και γενικά για πρώτη φορά στα social της ομάδας Night Riders of Greece, και ό,τι έχει ποστάρει ο Στέλιος είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε αυτή την εικόνα. Ευχαριστώ πολύ Στέλιο για την εμπιστοσύνη. Λοιπόν, δεν θέλω να περιαυτολογήσω από τι τράβηξε για το φέρω Αθήνα. Τα έχουμε ακούσει στο... Το ξεκινήσαμε ο δικός νέας του αυτό. Και έρχομαι Αθήνα και όταν κατάλαβα τι ήθελε πια αυτό το αμάξι για να γίνει αμάξι αρχικά, όχι kit, πούλησε και την άλλη Καμάρο. Νομίζω δεν χρειάζονταν πια, αφού έχεις αυτό. Το project έπαινε σάρκα δηλαδή, ναι. Και σιγά σιγά πήγε συνεργείο, βγάλαμε το κινητήρα, το πετάξαμε αυτό γιατί ήταν ρημάδι. Βρήκα άλλο μπλοκ, βάλαμε άλλο μπλοκ και επισκευάσαμε άλλο σασμάν και αφού άρχισε τα μάξι να κουνιέται, πήγε φαναρτζή. Εντάξει, εκεί τώρα μάσκα kit, καπό kit, αρωτομή kit. Αυτά όλα από Αμερική, υποθέτω και από Ευρώπη. Δηλαδή θέλω να πω, θα και τελωνία, σε καταλαβαίνω τώρα. Το καπό ήμουν τυχερός, το βρήκα εδώ. Οκ. Okay. Τώρα κάποια πράγματα ήρθαν όντως από Αμερική. Τότε δεν υπήρχε τόσο πολύ τεχνολογία. Ναι, δεν ήταν το ίδιο, είναι αλήθεια αυτό. Ναι. Για καλή μου τύχη. Ναι, ναι, ναι. Κάποια περάσαν, κάποια όχι. Okay. Οπότε εκεί ήμουν τυχερός. Αλλά όμως καταλαβαίνω για τότε πράγματα και μεταφορικά. Πάντα, εντάξει, τα μάτια ναι, γινόταν σιγά σιγά, σιγά σιγά, σιγά σιγά, σιγά, δηλαδή λίγο κάθε, τα χοντρά ήταν τα μηχανικά και το βάψιμο. Από εκεί και πέρα, ας πούμε, τα αμάξι κυκλοφορούσε με τα άλλα καθίσματα, ξυλωμένα, σκισμένα για πόσο καιρό. Okay. Γιατί μάζευα, ξέρεις, μετά ναι, εννοείται. Μπήκε το ταμπλό αρχικά ήταν και το κουφάρι, μετά μπήκαν τα ηλεκτρονικά που απλά φέγγαν, μετά σιγά σιγά πρώτα αυτά, μετά αυτό, μετά αυτά, μετά εκείνο. Ναι. Και έτσι είναι στη μορφή που το βλέπετε τώρα. Καταλαβαίνω τώρα αυτό σιγά σιγά να το βλέπεις να εξελίσσεται, ρε παιδί μου. Με ό,τι βέβαια, παιδιά, αυτό να το πούμε τώρα, αυτά που βλέπετε. Δεν γεννηθήκαμε εκατομμύριο χι.
αυτά δηλαδή για να γίνουν, έχει υπάρξει δηλαδή στέρηση σε άλλα πράγματα, όπως λέω και στα βίντεο μου με τους συλλέκτες, ότι στερούμαστε άλλα για να κάνουμε την κάβλα μας. Όχι, μας. Έχεις δίκιο αυτό που λες. Γιατί πολλοί λένε, α, ο Στέλιος είναι εφοπλιστής. Μπράβο, και έχουμε πει για μένα ότι είμαι νεόπλητος. Προσέξτε να δείτε, για να γίνει αυτό το αμάξι, έχω στερηθεί ρούχισμο. Παλιανό σε πιστεύω, τα ξέρω. Διακοπές καλοκαιρινές. Έτσι, καλοκαιρινές διακοπές, θυμάμαι. Διακοπές, είχα πάει τελευταία φορά το 6 πριν πάρω το γκίτ, πριν πάρω, ξεκινήσω μετά το γκίτ. Ναι, ναι. Διακοπές δεν έχω πάει. Εγώ σε πιστεύω. Διακοπές πρέπει να πήγα πρώτα, δηλαδή ξανά το 20. Ναι. Εγώ μαζί σου το καταλαβαίνω ότι έτσι χρειαστεί στερήσεις, πίκρες, γιατί κάτι μπορεί να, πούμε, να το περιμένει να σου κόλλαγε, να εξεπέρωνες. Άστο. Αλλά εν τέλει αυτό είναι όλο το ωραίο, ότι ο Στέλιος σιγά σιγά, όχι σε μια νύχτα, όχι σε ένα μήνα δηλαδή, έδωσε την ψυχή του τον εαυτό. Εγώ το λέω, όποιος θέλει να κάνει kit, σε μια βραδιά μέσα γίνεται. Ναι. Θα βρείτε μια Pontiac, 82 με 92 σασί, εάν έχετε στην άκρη χώρια τα μάξι. Ναι. Ένα 30 με 40, χιλιάρικα, θα το έχετε τα μάξι σε ένα βράδυ. Τώρα υπερβάλλω, ναι, σε ένα βράδυ. Κατάλαβα. Αν έχετε μια πόντια και 30 με 40 χιλιάρικα, κάνετε μια παραγγελία. Ιταλία τα πάντα. Έρχονται από Ιταλία, σε μια εβδομάδα είναι εδώ. Χωρίς τελωνία, χωρίς τίποτα. Okay. Ωραία. Θα πάμε σε φαναρτζή, σε ηλεκτρολόγο, σε μηχανικό κτλ. Και σε, εντάξει, σε ένα βράδυ, τρόπος του λέγει. Ναι. Σε 2 μήνες, 3, 4 θα έχετε έτοιμο kit στην πόρτα σας. Κατάλαβα. Αλλά δεν υπάρχει αυτό που έχεις ζήσει εσύ. Εγώ όταν το ξεκίνησα, η Ιταλία δεν υπήρχε. Α, είναι μετά. Εγώ τα πιο πολλά τα έχω φέρει από Αμερική και Καναδά. Από Ιταλία άρχισα να φέρνω μετά το 2011. Okay. Που ξεμητήσαν οι Ιταλοί και άρχισαν και βγάζαν πράγματα. Που πλέον οι Ιταλοί έχουν ξεπεράσει και τους Αμερικάνους. Σε ποιότητα, ε. Στα πάντα. Okay. Πράγματα από αυτό το kit. Υπάρχει τώρα κάτι, έστω μια βίδα, που μπορεί να υπήρχε από τους original της γενικά σαν. Το είχα δηλαδή, ήθελα να σου το ρωτήσω αφού αν είχε βρει, ας πούμε, ένα κουμπί, ρε παιδί μου. Όχι. Στο eBay για να το κρυφτεί. Είναι αντίγραφο. Mm-hmm. Δηλαδή, αυτό το ταμπλό είναι αντίγραφο από το αμάξι της σειράς. Ναι. Ο φυλακτήρας μπροστά είναι αντίγραφο από το αμάξι της σειράς. Οκ. Okay. Δεν το φοράει το αμάξι, είναι αντίγραφο από αυτό. Ναι. Τι να σου πω τώρα. Εντάξει, τα καθίσματα είναι PMD. Δεν είναι αυτό που φοράει και το ίδιο. Αλλά αυτά είναι τα ίδια ακριβώς. Το τιμόνι αυτό είναι αντίγραφο από τιμόνι του. Το δείξουμε και εντάξει, είναι και πολύ καλό. Εντάξει, θα το έχετε δει και στα άλλα πλάνα. Είναι ο μοναδικός, αυτό που δεν έχουμε πει, είναι ο μοναδικός στην Ελλάδα ολοκληρωμένος 100%. Υπάρχει άλλος ένας. Έτσι, εγώ δεν είμαι εγωιστής. Όχι, ναι, σαφώς. Απλά είναι ολοκληρωμένος 100%. Ναι. Απλά δεν είναι screen accurate. Όπως είναι στη σειρά, δηλαδή. Ναι. Δηλαδή, αυτό το αμάξι είναι screen accurate season 1. Και με μια πυρελιά season 2. Αλλά είναι screen accurate. Okay. Έχει λεπτομέρειες που θα δεις σε ένα επεισόδιο της πρώτης σεζόν ειδικά. Ωραία. Ο άλλος ο kit, ναι, είναι... δεν είναι screen accurate. Έχει μπερδέψει σεζόν και τις 4 σεζόν μαζί και έχει βάλει και δικές του πυρελιές που γούσταρε εκείνος ο ιδιοκτήτης. Οπότε είναι λεμένα ένας kit. Μάλιστα. Ολοκληρωμένος. Ναι. Δεν είναι screen accurate. Κατάλαβα. Εσύ πας για τελείως μαμά που βλέπετε, δηλαδή. Σαν να ήταν. Ρε παιδί μου, σαν να βγήκε από τη σειρά. Ωραία, θα το πω στη γλώσσα του gamers. Okay. Είναι σαν να γουστάρεις να φτιάξεις ένα cosplay Mortal Kombat Scorpion. Okay. Και παίρνεις ΜΚ1, ΜΚ2, ΜΚ3, ΜΚ4, ΜΚ5 από όλα το Scorpion και βάζεις την κουκούλα από το ΜΚ1. Κατάλαβα. Το faceplate από το ΜΚ5. Ναι. Μάτια από το ΜΚ κόκκινα, τι γαλευκά, ξέρω εγώ, από το ΜΚ8. Ναι. Σύνγκαρτ από το ΜΚ. Και φτιάξεις ένα Scorpion. Ναι, είναι Σκόρπιον, αλλά δεν μπορείς να πεις ότι είναι Σκόρπιον από ένα μοναδικό της συγκεκριμένο. Ναι, έχει πολλές ταυτότητες επάνω. Και έχει βάλει και δικές του πινελιές. Ναι, κατάλαβα. Βάζεις, ξέρω εγώ, γυαλιά Snake Eyes. Τι στη βάρεις. Okay. Και τον κάνει Σκόρπιον, λέει. Κατάλαβες. Okay, ναι. Okay. Το λέω στη γλώσσα των gamers για να καταλάβουν τι εννοώ. Δυνατή περιγραφή, σωστός. Ναι. Πόσοι kit υπάρχουν στην Ελλάδα? Ολοκληρωμένοι δύο. Δύο. Και γενικά έτσι και look kit. Look kit υπάρχουν. Ναι. Πρόσεξε τώρα. Δεν θα πω, άμα πιάσω και πω τα Pontiac, υπάρχουν κάποιοι. Kit που ξεκινά να γίνουν kit είναι αυτός. Είναι ο άλλος ολοκληρωμένος.
είναι του σταμάτη πάλι, και αυτό είναι στην πορεία να γίνει ολοκληρωμένο πάλι με δικές του μηνελιές. Υπάρχει στην Παλίνη άλλος ένας, στην Κρήτη υπάρχουν άλλοι δύο. Τα δύο σημαίνει, okay. Πού άλλο? Όλοι τώρα αυτοί, λέμε για εκείνη, σου λέω για Τρανζάμ, σου λέω για εκείνη. Ναι, ναι, ναι. Αυτοί όλοι υποθέτω ότι πήραν έτσι το φυτίλιασμα μόλις ήταν το δικό σου. Δηλαδή είπανε τι έφτιαξε ο άνθρωπος. Κοίτα, ξέρω ότι ξεσήκωσα πολύ κόσμο. Εντάξει, και το πιστεύω. Γιατί σου λέει ρε παιδί μου, αφού το έκανα αυτός, μπορώ και εγώ. Το καλό είναι ότι με αυτούς που φτιάχνουν τώρα kit είναι πιο τυχεροί από μένα, γιατί θα πάρουν τα πράγματα από Ιταλία, θα γλιτώσουν μεταφορικά, θα γλιτώσουν πολλά. Ναι, ναι, ναι. Και τελωνιακά. Κατάλαβα, ναι, ναι. Η ερώτηση νομίζω ότι το έχεις πει. Έχω δει βέβαια παλιά βίντεο, αλλά ξέρω ότι εσύ δεν σταμάτησες, δηλαδή εξέλιξες κι άλλο το αμάξι. Οπότε η αξία που έχω ακούσει, ας πούμε, στο Μάνεση του αμαξιού που ήταν στα 40 χιλιάρικα, έχει ξεπεραστεί. Κοίτα, εμένα τόσο μου στήσει τα μας. Okay. Σκέψου ότι η αγορά του πήρα 10. Ναι, ναι. Οπότε 30 χιλιάρικα ήταν σιγά σιγά. Ένα τάλιρο έχει μόνο αυτό το πράγμα εδώ. Τι να πω, ρε, μόνο το ταμπλό, πρόσεξε, χωρίς αυτά. Χωρίς τιμόνι και κουμπάκι. Χωρίς τιμόνι. Το ταμπλό. Χωρίς, από εδώ, αυτά βγάλτα. Ναι. Έχει ένα τάλιρο. Okay. Ξεκινάμε. Το τιμόνι έχει 6 κατουστάρια. 6, ε! Τιμόνι, μόνο το τιμόνι. Nice. Το φωτάκι μπροστά έχει 7 κατουστάρια. Το σκάνερ. Ναι, ναι, ναι. Τόσο πολύ. Γιατί όμως. Γιατί είναι βιοκατασκευή, γιατί έχει εγκέφαλο εδώ μέσα που παίρνει τον ήχο, που αλλάζει τα patterns. Έτσι, okay. Έτσι από τι είχε κάνει σε κάθε επεισόδιο. Ναι. Που είναι αλουμινιόνιο και δεν είναι μια μαλακιά και μισή. Τέλος πάντων. Κατάλαβα. Εντάξει. Ωραία. Άρα, οκ, okay, παιδιά, εντάξει, παθαίνουμε τώρα κεφαλικά. Το βάψιμο. Κάτι χιλιάρο. Τριχίλια. Τριχίλιαρο. Είναι περλί. Όχι, δεν περλίζει, είναι μαύρο μεταλλικό. Μαύρο μονή, καθαρό μαύρο σκέτο. Okay. Μαύρο. Μαύρο. Ναι, ναι. Μαύρο για αριστερό, το παίρνει, το ρίχνει στο πιστόλι και βάψει. Okay. Κανένα κωδικό, κανένα θόρυβο. Μαύρο σκέτο. Μάλιστα. Λοιπόν, να πιάσουμε τη μάσκα μπροστά. 1200. Να πιάσουμε τις ζάντες με τα τάσια να διχιλιαρώ. Μεταχειρισμένες. Και αυτές ας πούμε τώρα απ' έξω. Ναι. Δηλαδή πόσο ρε φίλε να σε πάει μεταφορικά ότι είσαι τώρα να πάρεις 4 λοιπόν, ζάντες. Πόσα λεφτά. Μεταχειρισμένες έτσι. Ναι. Ναι. Απλά τι γίνεται. Δηλαδή. Η ζάντα του kit είναι μια απλή 15 αλουμινένια ζάντα. Ναι, ναι, ναι. Τη πουλάνε τόσο γιατί τη φόραγε ο kit. Καταλάβες. Οπότε ναι, έχει ζήτηση, πάρτα όποιος θέλει να φτιάξει kit. Εντάξει, ακούω, είμαστε με κλειστά παράθυρα λόγω του βίντεο, αλλά το σκάνερ μπροστά το ακούω. Λοιπόν, να σου πω για το μοντέρ, πιστόνια καινούρια. Έχει κάνει rebuild όλο, έτσι. Ναι, πιστόνια, κεντροφόρους, βαλβίδες, τα πάντα. Το μοντέρ μόνο με τα ψυγεία μπροστά, με ατέρμονα καινούριο. Δηλαδή, ένα δεκάρι έχει πέσει κάτω το καπό. Το μοντέρ ήταν το δικό του ή άλλαξε. Άλλο άλλο πλέον. Το δικό του δεν σου με τίποτα. Λοιπόν, ρεκτυφιέ, πιστόνια καινούργια, πιέλες καινούργιες, στρόφαλος επισκευασμένος, κεντροφόρο καινούργιο. Καινούργιοι κεντροφόροι υπήρχαν. Ένα κεντροφόρο. Α, είναι μόνος, είναι μόνος 8 βάλκο. Ακόμα είπα. 16 βάλκο. Α, 10. Αν είναι πολλά τα... Είναι σαν 8 βάλκο τετραγελίδι. Κάτσε, πώς έβγαινε. 8. Γι' αυτό τα 16. Καινούργιες φλάτσες, καινούργια ψυγεία, καινούργια κολάρα, καινούργιος αθέρμονας, καινούργια κρυμακιά. Με πιάνε ψυχή μου, τα ξέρει. Εγώ δεν ξέρω μηχανικό και τα ξέρω. Σου παίξα από τα μάτια. Λοιπόν, κάτω από το καπό έχεις ένα δεκάρικο. Το μοντέρ το έχεις βελτιώσει κιόλας ήδη. Μαμά. Κάνα τρίψη που περίμενα μια εισαγωγή. Θα μπορούσα. Εντάξει, εισαγωγή είναι αυτερμάτια, είναι αντελμπρόκ, όχι προσφερκατή. Εντάξει. Απλά τι γίνεται. Αυτό το αμάξι είναι καθαρά για βόλτα. Ναι, ναι, εντάξει, ναι, δεν είναι για αγώνες, ούτε για στήσεις. Απλά σου πω, σκέφτηκα εγώ. Επειδή έχει πολλά κυβικά, όσο το πειράζει, τόσο παραπάνω καίει. Καίει όμω. Ναι, το ξέρω αυτό, βέβαια. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερο το κρατούμενο. Αν πει σε αυτά τα κυβικά να ανεβάσει άλογα, ανεβαίνει τόσο πολύ η ροπή που ξαφνικά θε φρένα, θε δέσιμο του σασί και πίστεψε με.
είπαμε, αυτό το τιμονί, αν σου φύγει με άλογα, δεν συγχωρεί λάθη. Ναι, γιατί μου έχεις πει... Δεν συγχωρεί λάθη. Δεν συγχωρεί λάθη. Δηλαδή, αν αυτό το αμάξι, όπως είναι τώρα, αν αλλάξει ένα κεντροφόρο, χταπόδια και ένα καρμπιρατέρ αυτομάτως, το 200 άλογα το πας, 350-400, με αυτά που σου είπα. Το πιστεύω, ναι, ναι, ναι. Παράει αυτό. Εάν πεις να χαϊδέψεις το γκάζι με τόσα άλογα με αυτό το τιμόνι και σου πετάξει ένα κολό, αυτό το τιμόνι δεν συγχωρεί. Έφυγες. Και να πούμε, παιδιά, ότι σαφώς αυτό το αμάξι δεν έχει ηλεκτρονικά υποβοηθήματα και πλυπλή και τέτοια. Μιλάμε για παλιά αντρικά. Καρμπιρατέρ. Καρμπιρατεράτα τώρα, τετραπετάλουδο, τι είναι. Τετραπετάλουδο. Μιλάμε για αντρικά αμάξια που πρέπει να έχει χέρια. Εγώ θέλω να κάνω μια παρένθεση εδώ να πω ότι έχω παρατηρήσει και από posts με κουβέντες που γίνονται και στη σελίδα στο Facebook του Στέλιου αλλά και στο American Bear που ήμασταν τις προάλλες. Ο Στέλιος έχει πολλές γνώσεις πάνω σε πολλά αμάξια. Είχε και ανέξει αυτά. Οπότε ο Στέλιος είναι γνώστης στην παιδιά στο μηχανοκίνητο, στο αμάξι. Δεν το ξέρει μόνο εγώ. Γουστάρω την αυτοκίνηση γενικά. Έχουμε κάνει αλλά. Έχω διαβάσει βιβλία, έχω λύσει πράγματα μόνος μου. Ναι, έχω πληρώσει για να τα μάθω, έχω σπάσει πράγματα. Εντάξει, το γουστάρω. Φαίνεται. Ο Κιτ τώρα λοιπόν στην κατοχή σου πόσα χρόνια είναι ακριβώς? Σεπτέμβριο, Αύγουστος του 7 μέχρι τώρα. Okay. Οπότε είμαστε κοντά στα 15-16 χρόνια. Την τελική του μορφή, αυτή που είναι τώρα. Αυτή που είναι τώρα. Την πήρε ας πούμε μετά από 5 χρόνια. Η μορφή που είναι τώρα. Εννοείς με τη μάσκα τη συγκεκριμένη μπροστά, τα ηλεκτρονικά όλα κτλ. Ναι. Δηλαδή, πότε αυτό το όνειρό στο παιδικό έγινε 100% για να πεις Θεέ μου, σήμερα... Πάσχα του 20. Θα κοιμηθώ. Πάσχα του 20. Πάσχα του 20 έλυσα το ταπλό. Θα σου πω τι έγινε. Το 19 πήγε ταυτόγραφο. Ναι. Το 19 πήγε ταυτόγραφο με τον Ιούδο. Χάσα το γράφα. Να το πούμε αυτό, ναι. Πάσχα του 20 πήρα το τελευταίο αυτό εδώ ηλεκτρονικό λειτουργικό. Έβγαλα το ταπλό. Το έκανα βίδες, το πέρασα ματ βερνίκι όλο για να καλυφθεί και το αυτόγραφο να μην έχει θωρές. Να μην φύγει, ναι. Ωραία. Έβαλα και την τελευταία πλακέτα, το ξανακούμπωσα και από τότε τα αμάξι είναι αυτό. Από τότε 13 χρόνια για το τελειώδημα. Από το Πάσχα του 20. Εντάξει. Τι κοίτα, άκου, πάντα θα βρίσκω κάτι να κάνω. Ναι. Πάντα άμα θέλω δηλαδή να αυτό, θα βρίσκω κάτι να κάνω. Okay. Είναι γεγονός. Δηλαδή. Θέλω να σου πω ότι εμένα μπορεί να την παρέσει από μεθαύριο να το κάνω season 3. Θα βγάλω αυτό το ταμπλό, θα βγάλω αυτή τη μάσκα και αυτομάτως αλλάζει και όλη όπως το αυτοκίνητο και μέσα. Για αυτούς που ξέρουν και για αυτούς που δεν ξέρουν, η season 3-4 ταμπλό είναι το ταμπλό με τη μία οθόνη μεγάλη εδώ. Θα το δείξουμε τώρα ευκαιρία. Ναι, είχε λίγο διαφορετικά ηλεκτρονικά, μεγαλύτερα LED και αντί για δύο οθόνες εδώ, είχε μία εδώ μεγάλη. Super Pursuit Mode, season 4. 4, ναι. Season 4. Κάποιοι τη λάτρεψαν, κάποιοι τη μίσησαν. Η αλήθεια είναι ότι 4 δεν τη θυμάμαι αμυδρά, είναι η σεζόν που έχω δει πιο λίγο από όλες. Και δεν χάνεις και τίποτα. Αυτό. Σεναριακά, αυτοκινητιστικά. Ναι. Ήταν λίγο πιο αστεία. Η πιο ωραία σεζόν. Νομίζω είναι η δεύτερη. Η δεύτερη. Έχει τα πιο ωραία σενάρια. Έχει τα πιο πολλά turbo boost. Ναι, ναι. Βέβαια, πρόσεξε να δεις. Η season 3 είναι επίσης πολύ καλή γιατί έχει τη μάχη με τον Καρ. Έχει κερδίσει. Έχει και το επεισόδιο με το οξύ. Που πεθαίνει. Είναι το μοναδικό επεισόδιο που ο Κιτ διαλύεται εξ ολοκλήρου και φτιάχνεται μέσα ένα επεισόδιο. Και δεν είναι διπλό και δεν είναι και πρεμιέρα. Σε όλες τις πρεμιέρες της σεζόν ο Κιτ διαλύονταν. Μπράβο, λοιπόν, εγώ τώρα αυτό ήθελα να σου το πω. Όταν είχα δει αυτό το επεισόδιο μικρός, το είχα δει στον Αντένα χρονιά 1993 που έπεσε στο οξύ. Εκεί, παιδιά, πραγματικά νομίζω ότι. Δεν μπορούσα να το πιστέψω. Έκλαιγα. Ήμουνα. Ναι. Πώς ήμουν, ήμουνα εκτήμα δημοτικού από το γυμνασίο. Τι μου έμεισε. Έκλαιγα. Δεν το πίστευα ότι έγινε αυτό. Ήμουνα Τετάρτη δημοτικού. Όταν το έδειξε αυτό η Ερτένα. Ήταν πριν άνοιξε τα κανάλια Αντένα και Μέγκα. Ναι, ιδιωτική. Κρατική. Η Ερτένα το επεισόδιο με το οξύ το έδειξε το 80. Εάν δεν κάνω λάθος, την τέταρτη σεζόν δεν την έπαιξε ποτέ. Δεν ξέρω, σου πω, δεν συνταξίζει αυτά. Η Έρτερα έπαιξε μέχρι τρίτη σεζόν, το 88 ήταν τότε που είχε έρθει και
την αρχή στον Αντένα. Ναι, ναι, αυτό το θυμάμαι σίγουρα. Το έπαιξε πολλά καλοκαίρια. Το είχαμε πει δηλαδή και πιο πριν στο American Pride. Αλλά ήταν ένα επεισόδιο τρελό. Το ήταν κάψιμο. Δηλαδή και με τον Κολάι αυτό. Τον Κολάι ήταν. Λοιπόν, αυτό το έχω πει και σε άλλο βίντεο. Θα το πω και εδώ, δεν πειράζει. Okay. Όταν είδα πρώτη φορά το πρώτο επεισόδιο του Γολιάθ, ήμουνα 5. Yeah. 4 με 5, 5. Okay. 85. Okay. Ήμουνα στο κρεβάτι των γονιών μου με την κλασική την καθοδικού σωλήνα τηλεόραση. Βόξον. Ή στη Βόξον ή στη Βόξον. Έχρωμα, έτσι, της πρώτης Ευρώπης. Ναι, ναι, ναι. Και βλέπω τώρα τη σύγκρουση του Γολιάθ και βλέπω να κοίταφε του πες. Το μου έχει μείνει. Σαν 5 χρονών τώρα, έτσι. Βάζω τα κλάματα. Ναι, ναι, ναι. Έρχεται η μάνα μου από την κουζίνα να δει τι έπαθα. Το μόνο δηλαδή, αυτό που θυμάμαι είναι ότι η μάνα μου έρχεται τι έγινε, τι έπαθε, τι έπαθε. Και εγώ να φωνάζω. Χάλασο κιτ. Χάλασο κιτ. Και η μάνα μου να λέει, ρε παιδί μου, να το φτιάξουν μη στεναχωριές και εγώ να παιδιά έκλαιγα. Έκλαιγα λες και καφέ ξύλο. Ναι, μα εγώ σου λέω ήμουν πιο μεγάλος όταν έπαιζε το ξύ και τρελάθηκα. Εντάξει, τι να πω τώρα, είναι φοβερή σε ένα όταν είδα το επεισόδιο, ήμουνα τετάρτη δημοτικό. Θυμάμαι ότι και τότε μπούκωσα ένα τα γκρικίλησε, βέβαια όχι να κλαίω σαν αριστερικό, σαν πεντάχρονο. Ναι, βέβαια. Τότε ήμουνα 9, 8. Πάλι παρέωσα, αλλά δεν εντάξει, λίγο συγκινήθηκα. Ναι, ρε, εντάξει, ο Κίτ ήταν. Δεν το πιστεύω σαν αμάξι. Ήταν κάτι που είπαμε, είναι προσωπικότητα, ναι, 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 ναι. Και ξέρεις τι, ο Κίτ αυτό που τώρα. Εγώ αυτό το βίντεο δηλαδή θέλω όταν το δουν νεότερα παιδιά και μετά από χρόνια που θα μείνει. Δηλαδή, αυτό το βίντεο, όπως θα δεις και στην αρχή του βίντεο, είναι αφιερωμένο στον πατέρα μου. Γιατί ο πατέρας μου έκανε να προωθώ με το Κίτ μου, με το παιχνίδι του El Greco, ερχόταν και μου τα έφερνε, βλέπαμε μαζί τις σειρές. Και τώρα ο γιος μου που είναι 2 χρονών, να ξέρεις ότι ο γιος μου από ενός έτους του βάζω αποσπάσματα με Κίτ. Και άμα του πεις τώρα από ενός έτους, έτσι που ήταν μικρούλης. Ο γιος που είναι και αγόρι. Εδώ έχει αποκτήσει κόλλημα η κόρη μου. Εντάξει. 2,5 χρονών. Με τον πατέρα που έχει τι θα κάνει. Πρόσεξα τη κόρη μου 2,5 χρονών. Εντάξει, από το γενοφάσκια τη που ήταν μέσα στο Κίτ, αλλά δεν γίνεται. Μπαίνουμε ρε παιδί μου στα μάξι τώρα που έρχεται πώς το Κίτ. Ναι. Εγώ ναι, ναι, ναι. Να την πάω βόλτα. Μόλις μπει μέσα του. 2,5 χρονών και μου λέει μπαμπά βάλε μουσική Κίτ. Μπαμπά βάλε το Κίτ. Θέλει να ακούει τη μουσική του Κίτ. Άμα τη ρωτήσει πώς κάνω Κίτ σου λέει. Ναι. Αυτό ήθελα να σου πω. Τρελαίνεται και εμένα και του λέω Κωνσταντίνε πώς κάνει Κίτ και μου κάνει έτσι. Πώς κάνει. Οπότε με λίγα λόγια θέλω να καταλάβουν οι νεότεροι ότι παιδιά για μας ο Κίτ ήταν το απόλυτο trend. Δηλαδή τον έβρισκες παντού. Αυτοκόλλητα, παιχνίδια, τσάντες παξός με τον Michael Knight. Δεν την έχω την ψάχνω αυτή. Υπήρχε. Πώς έβαζε τζι, έτσι θυμάσαι που είχε δεμάτες παξός. Κοιτάξτε, αδείς, ο Κίτ ήταν μάστιμο. Ήτανε, ναι, ναι, ήτανε trend της εποχής που δεν είχαν σώσει αυτό. Είχαν βγει σε Κίτ τσίχλες, γαριδάκια, παντόφλες, μολύβια, στυλό. Κασετίνες, τσάντες. Τετράδια. Ναι, ναι. Καλά, ναι. Πέρα από αυτοκινητάκια. Αυτοκινητάκια, πίσω. Ωραία. Ναι. Αφίσες, σοκοφρέτες. Κουκουρούκου με κίτ, τσίχλες. Την κουκουρούκου δεν θυμάμαι. Ναι, και τι ήταν, φουντούνια κίτ. Τέτοια γαριδάκια. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Αυτοκολλητάκια πολλά γάμα. Τα οποία δεν ήταν πανίνη. Ναι. Ήταν Ολυμπιάδα. Το άλμπουμ με το κίτ δεν το έχω. Θα το ήθελα, αλλά δεν το έχω. Τα έχω και τα δύο διελειμμένα. Από τότε. Τα μου τα έδωσε ο Μάνος. Α, οκ. Εντάξει, από μικρός. Τα μου δεν έπαιξε ο Μάνος. Οκ. Ναι. Δηλαδή ήταν ρε παιδί μου. Και γι' αυτό δεν ξεχάστηκε και τόσο η σειρά, γιατί ήταν λίγο καλτ. Είχε μεγάλη απήχηση. Δεν παγκόσμιο φαινόμενο. Και τώρα οι σειρές που βγάζει, ειδικά το Netflix, είναι καλογυρισμένες. Ναι. Αλλά είναι τότε ψεκάστε, σκουπίστε, τελειώσατε. Το ξέχασες. Οι σειρές τότε είχαν. Είχαν ψυχή μου. Είχαν γοητεία. Γοητεία, ναι, ήταν, είχαν μεράκι, ήταν αγίω τα πράγματα. Εντάξει, τη σειρά την επόμενη υποθέτω δεν την τρελάθηκε. Εγώ το Mustang. Την πήρα, το με πήρα. Το Mustang ναι. Δεν. Δεν θα πω για τα μάξι, οκ.
θα πω για το σενάριο. Το πήγε σε mask. Καλά, θα μου πει τώρα και αυτό θεωρητικά τότε. Mask, κάτι θεωρητικά. Ρε παιδί μου, άκου. Ναι. Εάν με ρώταγε τι αμάξι θα γούσταν να πει αντί για το Mustang, τι κίνηση που είχε, θα σου έλεγα μια Corvette. Corvette. Γιατί έχει το στυλ του και το μητερό, αυτό. Αυτή ισχύει. Okay. Το χρηματοδότησε Ford. Γιατί ναι. Όλη η σειρά, αν είδατε, ήταν μια διαφήμιση τη Ford. Ναι, ναι. Ήταν και το Mustang στα καλά του τότε. Ωραία, εγώ δεν θα πω για τα αμάξι. Εγώ θα πω για το σενάριο. Το ξεφτύλισε. Το κάνανε ένα πράγμα σαν Power Ranger με ένα αμάξι που μεταμορφωνόταν στο Doc Martens. Ναι, ναι. Ενώ είχε και τη φωνή του Val Kilmer που ήταν πολύ ωραία η φωνή. Πολύ σοφιστική, πολύ τουπέ. Αυτό ήταν πολύ σαν ψώνιο. Πώς να το πω. Κάπως έβγαζε ένα περίεργο. Ενώ αυτό ο Kit ήταν αθώος. Ο William Dennis, φίλε, είναι διαφορετική. Ναι, ναι. Η σειρά εντάξει, σίγουρα με στεναχώρησε πάντως στην αρχή με το που ξεκινάει. Όμως όταν πήγα να τη φτιάξω, την κόψα. Δηλαδή, αν δείτε, μία σεζόν βγήκε, τα δύο τελευταία επεισόδια ήταν καλά. Δεν τα θυμάμαι, αλλά τώρα που το λες θα κάτσω να τα ξαναδώ. Αρχίζαν λίγο. Ήταν σαν να άρχισε να πιάνει λίγο το θέμα του παλιού. Αυτού το εκεί. Εκεί και το κόψα. Να πάμε τώρα. Πού να πάμε. Πάμε σε αυτό εδώ το αυτόγραφο. Λοιπόν, εγώ θα σου πω πως ένιωσα εγώ όταν είδα το βίντεο που ανέβασες τότε στην ομάδα. Λοιπόν, παιδιά, εγώ οφείλω να το πω αυτό. Είμαι στην ομάδα του Στέλιου. Ξαφνικά βλέπω το βίντεο που θα δείτε τώρα. Come on, it's his car. Come to sign it. Come. Come to the touch. Και είναι, φίλοι μου, απίστευτη τιμή για μένα τουλάχιστον, όταν στο κάθισμα που έκατσα για αυτό το φοβερό βίντεο έχει κάτσει ο ίδιος ο David Hasselhoff, όπως είδατε. Τι να πω, μόνο και μόνο γι' αυτό εγώ είμαι πολύ χαρούμενος εις διπλούν. Λοιπόν, αφού είδαμε το βίντεο, ένιωσα όταν είδα τη χαρά σου που είδες στο Hasselhoff. Μέχρι να ολοκληρωθεί το βίντεο, εγώ νόμιζα ότι ο Hasselhoff μπορεί να ρίχνει άκυρο. Αλλά μετά λέω ότι δεν γίνεται να ρίξει άκυρο. Παιδιά, ήταν η πρώτη φορά που τον έβλεπα τέτα τέτα. Έλεγε, ναι. Έπαθα σοκ. Ήταν η πρώτη φορά που τον έβλεπα μέσα από τον οθόνη. Ναι. Και ήταν για μένα πολύ συγκινητικό, ήταν βέος, ήταν πούπος τελείως. Προσπαθούσα να σε φανταστώ, ρε φίλε, βλέπεις το απόλυτο ίνταλμά σου βάσει σε αυτόν τον άνθρωπο που έχεις χτίσει το απόλυτο όνειρό σου και προσπαθούσα να μπω, παιδιά, στη θέση του Στέλιου, πώς μπορούσε αυτός ο άνθρωπος να νιώσει εκείνη τη στιγμή. Πραγματικά είχα βουρκώσει εγώ. Ήταν δηλαδή σαν να έβλεπα την κορύφωση αυτού του project σου, κορυφώθηκε εκεί. Και όταν τον είδα να μπει να γράψει το αυτογραφό, λέω, το είπα, δηλαδή το είπα στη γυναίκα μου τη Σοφία, γιατί τη το είχα δείξει. Τη λέω, έλα να δει, τη λέω. Ήμουν εκστασιασμένο με αυτό που ζούσε εσύ. Σκέψε τώρα που εγώ τι είμαι. Ένα άνθρωπο που έχει δει αυτό που έχει κάνει. Και τη λέω, κοίτα, τι κάνει, λέω, Hasselhoff.
Στέλιος δεν πρέπει να έχει τρελαθεί. Μου λέει εντάξει, οκ. Μετά από αυτό μου λέει μπορεί πλέον. Okay, να είναι παιδιά εκείνη την ώρα, ειλικρινά. Ήταν απίστευτο. Έκρηξα γινόταν, ειρηνική. Δεν είχα πάθει, είχα πει ποτέ. Ναι, ναι, ναι. Ήταν απίστευτο. Χαίρομαι που το έζησες. Δεν ξέρω αν θα έχεις άλλη ευκαιρία να το ξανάρθει στον άνθρωπο. Ίσως έπρεπε μάλλον να πας κάπου εξωτερικό, να κάνει κάποιο event. Τώρα εξαρτήρα, αλλά δεν ξέρω. Ναι, αλλά θεωρώ ότι αυτό που έκατσε, γιατί έχεις πει και την ιστορία που ήταν τα security στιγμές και σε αφήσαν να περάσεις. Κοίτα, και να έρθει η Ελλάδα δεν έχει νόημα να πάω πάλι με τον κοιτάτη που υπέγραψε. Ναι, ναι, ναι. Να τον δω, θα ήθελα, ναι. Ναι, ναι. Αν με ρωτάς, θα ήθελα, ρε παιδί μου, με αυτόν τον άνθρωπο να του κάνω τραπέζι. Καταλαβαίνω τον. Δηλαδή να τον πάρω, ναι, να πάμε σε ένα εστιατόριο κάπου, ναι, να και να συζητάμε. Ναι. Να σου πει πράγματα που. Ναι, μία ώρα, όχι παραπάνω, μία ώρα. Μία ώρα. Άρα αυτό είναι ο επόμενος στόχος να τον. Ναι, αν μπορούσα, δηλαδή αυτό, δηλαδή να τον πάρω με τον kit, ναι, για να μην σου πω να τον οδηγήσω ήδη σε ώρα που είσαι οδηγός. Καλά, αυτό θα είναι μετά, φέρτε και το κάπου που να μαζί σου. Λογικό, εντάξει. Λοιπόν, και να πάμε κάπου ρε παιδί μου και να τα αλλάξουμε απόψεις. Να πούμε πέντε πράγματα, έτσι. Ναι, 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 ναι. Αυτό θα ήταν εκεί, εντάξει, μετά τέλος. Εντάξει, σου εύχομαι να πραγματοποιηθεί καθόλου. Εντάξει, σου έχουν πραγματοποιηθεί δύο όνειρα. Έγινε ο kit, υπέγραψε ο Χάζελοφ, τον είδες. Εντάξει, πάμε τώρα και σε ένα VIP κατηγορία. Άντε, το εύχομαι να το κάνετε, να γουστάρετε. Τι άλλο να πούμε τώρα για το kit, εντάξει, πολλά έχουμε να πούμε, αλλά. Να πούμε για τα games. Και τα games. Τι έπαιξες σε games. Μπορώ να τα σχολιάσω έτσι σαν ειδικός για πέσε με. Οφισιονάτο. Είναι εννοείται, εννοείται. Λοιπόν, το NES δεν το έχω παίξει ποτέ. Οκ. Okay. Το NES είχα την ευκαιρία να το παίξω στο Athens Con, το πρώτο ή το δεύτερο. Ναι. Που μου το έβαλε επί τόπου και το παλικάρι που μου το έβαλε. Δεν πειράζει, εντάξει. Το ξυσμό κεφάλι που είναι στο Retro Gamers. Μαγαζί. Όχι ρε εσύ. Το παλικάρι που έχει συλλογή με κονσόλες και Amstrad και τέτοια. Είναι σε όλα τα έχει παίξει. Ο Φώτης, ο Retro Computers. Αυτό νομίζω. Ναι, είναι φιλαράκια. Ένα παιδί που είναι με ξυσμό κεφάλι. Ναι, 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 ντούκι. Αυτό. Ο Φώτης, με φιλαράκι μου, ο Retro Computers. Λοιπόν, εκεί το παίξα λίγο. Τη Double X. Δεν τα παίξα σε PlayStation, τα παίξα στο PC. Okay. Αντιλαμβάνω ότι θα δερμάτισε δύο μέρες μέσα. Ναι, έριξε ξενύχτα, παιδιά, δεν υπήρχε. Ναι, λέγει. Πολύ ωραία για την εποχή τους, ναι, και πρόσεξε τώρα να δεις αυτό το παιχνίδι τι έκανε. Ναι. Έκανε όνειρο ολονών των φαν του Kid την πέμπτη σεζόν. Δηλαδή, δεν είχε ποτέ. Σενάριο, έτσι, ναι. Όλοι λέγανε, θα ήταν πολύ ωραίο να δούμε τον Garth που οδηγούσε τον Goliath, να οδηγάει τον Garth. Okay. Λοιπόν, δεν το είδαμε ποτέ. Ναι, και το είδαμε στο παιχνίδι της Double X. Δηλαδή, αυτοί που σχεδιάζουν το παιχνίδι της Double X, οι άνθρωποι κάναν πραγματικότητα το όνειρο των πορωμένων. Αυτό που δεν είδαμε στη σειρά, το παίξαμε. Η αλήθεια είναι ότι εγώ δεν τα έχω τερματίσει. Τα έχω τα παιχνίδια. Τερμάτισα, σου λέω και τα δύο. Μία νύχτα. Πάρισα ξενύχτη, δεν υπήρχε. Οκ, με βάζει σε πρίζε λοιπόν τώρα να. Είναι πολύ ωραίο παιχνίδι. Εντάξει, τα γραφικά είναι πολύ καλά για την εποχή εκείνη. Ναι. Νομίζω είναι 2003. Ναι, ναι, κάπου εκεί. 2-3, κάτι τέτοιο. 4 δεν είναι παραπάνω ακόμα καλά. Για την εποχή έχει πολύ καλά γραφικά. Πολύ ωραίο gameplay και πολύ ωραίο storyline που δεν βασίζεται ακριβώς στην πραγματικότητα, αλλά είναι σαν να συνεχίζεται από την τέταρτη σεζόν. Κατάλαβα, ναι. Εντάξει, τώρα με περίπτωση να πάω το ακόμα. Ναι. Δηλαδή το να βλέπει τον Garth, να οδηγάει τον Garth, εντάξει, ήταν ό,τι θέλαμε όλοι. Ήταν το κορύφο, ναι. Ναι, ναι, ναι. Πολύ ωραία παιχνίδια για την εποχή του, ξαναλέω. Ναι. Βέβαια, οι περισσότεροι νέοι τον Kid τον μάθαν από τον Grand Theft Auto. Το Σαν Ανδρέας. Που ήταν σαν τέτοιο. Που το βάλανε μέσα σαν patch. Ναι, ναι. Patch, πώς το λένε. Ναι. Mode. Ναι, ναι. Δηλαδή οι περισσότεροι πιτσιρικάδες που βλέπουν τον Kid, αυτό που ακούω από το στόμα του είναι μαλάκα. Το έχω παίξει στο. Στο Grand Theft Auto, ξέρω. Στο GTA, στο Σαν Ανδρέας. Ναι, ναι. Και λέω, κοίτα να δεις. Χωρίς να ξέρουν να τι. Ναι. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Τα αμάξια του Σαν Ανδρέας, έλεος. Εντάξει. Δεν έβγαλε όμως άλλα παιχνίδια. Εγώ ξέρω τι σαν Kid, επειδή ήταν πολύ. Καταρχήν στα 80s και αρχές 90s υπήρχαν πάρα πολλές κονσόλες. Μου κάνει εντύπωση που στο NES. Μόνο στο NES. Το πρώτο και το είχε βγάλει και η LJN. Η εταιρεία που βγάζει το Thundercats. Ναι, ναι, ναι. Τις φιγούρες. Στο Hunt. Σε Hunt, πώς ήταν τα μικρά τα. Μου κάνει εντύπωση πως ποτέ βγήκε, ας πούμε, σε ένα Mega Drive, σε μια
Δηλαδή μόνο έμεινε στο NES. Στο NES, μετά η LGM το μικρό, ναι, και μετά την Davinex. Ο Kid σαν αυτοκινητάκι τον έχουν βγάλει patch mode για τα Need for Speed. Τα, ειδικά τα παλιά, τα 3-2. Τα παλιά τα Need for Speed. Ναι, 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 ναι. Okay. Τον έχουν βγάλει στο Grand Theft Auto. Ναι. Τον έχουν βγάλει και στο. Πού άλλο τον έχουν βγάλει, κάτσε να δεις. Το καλό είναι ότι στο Need for Speed και στο Grand Theft Auto, επειδή υπάρχουν πολλά mod, κάποιοι κάναν τρελή δουλειά και στο ταμπλό, στο cockpit. Ναι, ναι. Ισχύει, ισχύει. Ειδικά για εκείνη την εποχή, στο Need for Speed το 3 νομίζω, ναι, το 3 ή το 4, ναι, ναι, μιλάμε για γραφικά, εντάξει, σήμερα τα βλέπεις και δεν βλέπονται. Ναι, 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 ναι. Κι όμως κάποιοι κάναν τρελή δουλειά στο τιμόνι, δηλαδή να οδηγάς από μέσα και να γυρίζεις για το τιμόνι. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, εδώ δεν μπορούσα να βάλω τόσο αντρικότητα, αλλά έβλεπε το τιμόνι να θρύβει. Είχε, είχε smooth κίνηση. Ο Στέλιος μας άνοιξε το καπό που κρύβεται το οχτακύλινδρο τέρας. Εντάξει, βλέπουμε εδώ βαψίματα το καπάκι από πάνω, βλέπουμε εισαγωγές εδώ, ψυχρές. Λάδι νομίζω, ναι, το θυμάμαι, AmSoil, μου έλεγε το καλύτερο λάδι, αμερικάνικο. Κοίτα, ό,τι σπόσορα βλέπεις εδώ, Holley, το φοράει τα μάξι. Ναι, 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 ναι. Δεν είναι απλά γιατί, για το Θεάθη, ναι, ό,τι αυτοκόλλητο βλέπεις, φοράει τα μάξι. Low Master εξατμίσεις, εντάξει, το δυναμό επινικελωμένο εδώ. Εντάξει, το φίλτρο ελεύθερο, έτσι. Ανοιχτό. Ανοιχτό, ναι. Κολάρα σιλικόνης, μπουζοκαλώδια σιλικόνης. Εντάξει, εντάξει, και ένα μάτι τεράστιο εκεί. Εγώ θα σου φέρω ένα πιο μεγάλο να βάλεις. Και δεν φτάνει αυτό. Και δεν φτάνει. Πολύ ωραίο. Λοιπόν, φίλοι μου, επίσης, μην ξεχάσετε, πάρα πολύ βασικό. Δίνουμε giveaway για το επεισόδιο ένα Dr. Collector καινούριο ρολόι, ρέπλικα του Mike Knight, το Communication Watch Link, το οποίο είναι προσφορά από το κατάστημα K&K Collectibles στο Εγάλεο 2 Ιουνιού του 2016. Το μόνο που έχετε να κάνετε για να αποκτήσετε αυτό το φοβερό ρολόι είναι να κάνετε απλά ένα σχόλιο στο βίντεο και ένα subscribe. Από εκεί και πέρα θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν θα θέλατε να κάνουμε μετά το Σεπτέμβρη μια συνάντηση στο American Burger, ένα τεράστιο retro meeting όπου εκεί θα μπορέσετε να δείτε τον αγαπημένο σας Kid, να φωτογραφηθείτε μαζί του, να τα πούμε από κοντά, παρέα, εγώ, ο Στέλιος και φυσικά και άλλοι φίλοι που σκέφτομαι να κάνω ένα μεγάλο retro meeting γενικού ενδιαφέροντος. Αν θέλετε να είστε εκεί, πολύ βασικό να γράψετε ένα σχόλιο. Και επίσης και το ρολόι, πολύ βασικό λοιπόν, ούτως ή άλλως ένα σχόλιο σε αυτό το βίντεο. Πάμε λοιπόν και πάρτε μέρος. Ο διαγωνισμός θα τρέξει για ένα μήνα και η κλήρωση θα γίνει online στο Instagram. Καλή επιτυχία σε όλους. Αφού κάναμε ένα διάλειμμα, να θαυμάσουμε λίγο το kit περιμετρικά εδώ στη Βάργιζα, στα λιμανάκια. Συνεχίζουμε τη βόλτα μας. Θέλω, εντάξει, το έχεις πει και αυτό, θα το ξαναπώ βέβαια, θα το ρωτήσω εγώ. Αντίδραση του κόσμου, τρέλα. Πιστεύεις ότι πέρα ότι, ρε παιδί μου, από όλους αυτούς που γουστάρουν αυτό που έχεις κάνει και σε σταματάνε και βγάζουν φωτογραφίες, ήδη έχω δει αρκετούς που έχουν βγάλει φωτογραφίες, υπάρχει κόσμος που αρρωστημένα ζηλεύει το Στέλιο για αυτό που έχει κάνει? Κακοπροαίρετα. Ναι, κακοπροαίρετα. Υπάρχουν. Υπάρχουν. Δεν πολύ. Είναι μετρημένη στα δάχτυλα του ενός χεριού. Okay. Αυτό που ξέρω. Ναι. Καλά. Εντάξει. Πώς μπορεί να είναι κρυφή.
Εγώ την δεν μπορώ να αναλάβω γιατί κάποιο να νιώσει έτσι. Θα μου πει εντάξει, γιατί θέλει να όλοι να έχουν ένα κύκλο. Αλλά... άσχημα παιδικά χρόνια. Αλλά αυτό το πράγμα, εγώ δηλαδή, αυτή τη στιγμή χαίρομαι τόσο πολύ. Δεν είναι δικό μου και ούτε θα είναι, αλλά χαίρομαι που ένας άνθρωπος έχει καταφέρει και έχει φτιάξει αυτό το όνειρό, το κάνει πραγματικότητα. Δεν μπορώ να βγάλω χέρι για αυτό. Ναι, ναι, ναι. Για βρει. Σκαλώσανε όλοι. Ρίμπας, παιδιά. Ειλικρινά θα χαράζαμε, αλλά επειδή σε λίγο θα σκάσουν οι DJ, θα πάρουν πινακίδες, διπλώματα, έτσι, απλά επειδή καθόμαστε. Ναι, ναι, ναι. Δεν το ρισκάρω. Όχι, όχι, δεν το ρισκάρω. Σήμερα πήγαμε μια φόλα, κάτι πράγματα. Μην πάμε τώρα στο τμήμα παρκίσας. Πάντως η αστυνομία πώς συμπεριφέρεται γενικά όταν σε βλέπει στον δρόμο. Η αστυνομία, κοίταξε να δεις, μου έχουν έρθει πολλές περιπτώσεις. Οι περισσότερες ήταν απλά που θα πάσουν. Το ένα άκρο, το άλλο άκρο είναι ο κομπλεξισμός. Α, έχει και τέτοια περίπτωση. Εγώ νόμιζα ότι θα είναι casual, δηλαδή δεν μπαίνουν σε mentality για να κάνουμε τώρα αστυνομικό. Ναι. Okay. Δηλαδή σε έχουν γράψει για σπίτι ταχύτητα ενώ πήγαινε έτσι. Τι σου πει, θυμάσαι κανένα σκηνικό, αν θε τώρα. Λοιπόν, με έχει σταματήσει αστυνομία εδώ στα λιμανάκια. Με έχει πάρει από πίσω, φαντάζομαι από γλυφάδα μέχρι λιμανάκια. Στην ουσία, επί τσιρικάδε και δύο. Με σταμάτησε απλά για να το χαζέψει με πρόφαση να μου την πει κιόλα ότι τα φανάρια πίσω είναι φιμπέ. Δεν είναι όμως. Τα φανάρια είναι φιμπέ. Καλά, sorry, τα, ναι, εντάξει, τα τσάμια. Τα φανάρια. Okay, ναι. Και τα φανάρια τα φημέ είναι δυσδιάκριτα και ότι άμα με ξαναπετύχει με τα φημέ θα μου κόψει κλίση. Οκ. Εντάξει. Ναι. Okay. Την άλλη φορά το πιο ακραίο, εντάξει, ήταν το ακρονάουτο για μισό παντιλίκι κυριολεκτικά. Με πήγαν στο τμήμα, με βάλαν κρατητήριο, μου πήραν διπλώματα, με κάψαν για την πίπη. Έλα ρε, δηλαδή μισό παντιλίκι εννοούμε. Βγήκε από το πάρκινγκ και πέταξε απλά όλο το αμάξι. Βγήκα από γωνία σε κεντρικό. Ναι. Αυτή ήταν αραχτή 200 μέτρα πιο κάτω. Και για να φύγω γρήγορα γιατί έρχονταν όλο αυτοκίνητο, πάτησα λίγο γκάζι και επειδή όπω είπαμε έχει χειροποίηση. Εντάξει, ήταν λογικό. Πέταξε κόλλο, ρε παιδί. Λογικό. Πέταξε κόλλο. Έλα, και πήγε και το έδωσαν και μπήκαν από πίσω. Με σταματήσανε και ακολουθήσαμε στο τμήμα. Okay. Υποθέτω σε γράψανε ή απλά, okay, απλά σε αφήσανε και τσάμπα η ταλαιπωρία. 1700 ευρώ. Τι λες! Οκ. Μάλιστα. Εντάξει, οπότε λογικό είναι να θες να προσέχεις. Ναι, οκ. Okay. Είπαμε, υπάρχουν και κομπλεξικοί. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Εντάξει, το αμάξι το έχουμε δει σε πολλές εκθέσεις, σε πολλά events κτλ. Πες ότι τώρα βλέπει κάποιος φίλος του καναλιού αυτό το βίντεο. Ναι. Και παντρεύεται και θέλει να τον πας στην εκκλησία. Κάνεις τέτοιες. Τέτοια σχετικά κάνεις τέτοια πράγματα. Ναι, αμέ. Α, οκ, okay, γιατί δεν το ξέρω αυτό. Α, ναι, γιατί δεν το έχω δει να το λες κάπου. Α, κάποιος μου ζητήσει, ναι, για γάμους, για εκδηλώσεις κτλ. Αυτό, γιατί δεν το ήξερα, γιατί όντως δεν το έχεις διαφημίσει, δεν το έχεις πει. Και... όχι τζάμπα. Καλά, ναι, αυτό, εντάξει, όχι, παιδιά. Αυτό. Ναι, ναι, για την τζάμπα, δεν κατάλαβα. Αυτό μου σκεφτώ. Μου ζήτησε κάποιος το kit, που δεν τον ήξερα. Ναι. Για γάμο. Οκ. Και όταν του είπα ότι θέλω λεφτά, με είπε και κομπλεξικό, γιατί θέλω, λέει, λεφτά για να δώσω χαρά την ημέρα του γάμου του ενός ανθρώπου. Γιατί πρώτον τον ξέρεις αυτό, τον ήξερες, ναι, είναι ο αδερφός, ο ξαδερφός. Ναι, οκ, okay, γιατί να... Okay. Ξέρω, και με πρόκαρε κιόλας, δηλαδή με έβρισε και με πρόκαρε. Είσαι κομπλεξικός, μου λέει, και με πρόκαρε. Επειδή του ζήτησα λεφτά για να τον πάω στο γάμο του. Ναι, ναι. Λες και δηλαδή αυτό... Δεν πρόλαβα να του πω ποσό. Που να του έλεγες κιόλα. Του είπα, πες μου, λέω, πού είναι ο γάμος και πού θα είσαι εσύ. Να δω τι βενζίνη θα κάψει τα μάξι, τι χιλιόμετρα θα κάνει, για να σου πω πόσα λεφτά θέλω. Και μ' απάντησε, μου λέει, τι θες και λεφτά. Που υποθέτω τώρα εγώ, γιατί σε καταλαβαίνω τι άνθρωπος είσαι, ουσιαστικά τα λεφτά που θα ήθελες πιο πολύ θα ήταν για το τι θα κάψει. Όχι να ρίξει καμιά ταρήφα με 100 ευρώ. Θα σου πω κάτι. Ναι. Θα σου πω κάτι. Θα σου πω κάτι. Οκ, οκ. Κάποτε το σκεφτόμουν έτσι. Ωραία. Και έλεγα κάτι τιμές του στείλε 100 ευρώ, 200 ευρώ. Με κράξαν όλοι. Μου λένε ότι χαλώ την πιάτσα. Ναι, αλλά δεν είναι όμως κάτι extreme. Περίμενε. Ούτως ή άλλως. Θα σου πω κάτι. Με έκραξε το σύμπαν ολόκληρο. Αλλά τι γίνεται. Του έλεγα 200. Ρε φίλε, κάνε κάτι καλύτερο. Ρε φίλε, κάνε κάτι καλύτερο. Ναι. Και μετά από συζητήσεις που έκανα με σοβαρούς ανθρώπους του κλάδου, ενοικιάζω στο αυτοκίνητο.
κοίτα κάτι. Να πούμε τη λέξη τώρα. Λοιπόν, όποιος μου ζητάει το κιτ για γαμό, για βαφτίσια, για εκδηλώσεις κτλ. 5 εκατοστάρικα, παιδιά. Και τη λέω υπόθεση. Μα γιατί όχι. Δεν καταλαβαίνω, ναι. Όχι, το λέω γιατί κάποτε εγώ δεν ήξερα. Δηλαδή, μου λέω εντάξει, πόσο θα κάψει, άντε να πάρω και εγώ να πιω ένα καφέ και είναι 100-150 ευρώ. Διαβάζω και μάλλον, φίλε, κάνε κάτι καλύτερο, κάνε κάτι καλύτερο, κάνε κάτι καλύτερο. Και κόψε κάτι, κόψε κάτι. Ναι, ναι, ναι. Και μην δεν έβγαζε άκρη. Ναι, ναι, ναι. Και σου λέω ύστερα από κουβέντα, γιατί μίλησα με άνθρωπο που νοικιάζει Mercedes, BMW, Ferrari και τέτοια. Και μου λέει μια BMW για γάμο ότι νοικιάζουμε 2-3 εκατοστάρικα. Μα έχω και εγώ ακούσει για Ferrari, ας πούμε. Και νοικιάζει το kit που λέει 150 ευρώ. Ναι, ναι, για Ferrari. Για Ferrari, βέβαια, που θα ακούσει εγώ να σκάσει κάποτε ένα γνωστό με μια Ferrari. Το είχαν ζητήσει σαν χιλιάρι. Ferrari είναι η μοναδικότητά του. Ναι, αυτό δεν θα πω. Ωραία. Φέρα από εδώ και πέρα, ναι. Όποιος μου στέλνει και μου λέει θέλω το kit για γάμο, θέλω το kit για εκδήλωση, θέλω το kit για εγγένεια. 5. Όχι, και στα μούτρα μου τόσο καιρό δεν το έκανα, ξέρεις. Εντάξει, όχι, συμφωνώ γιατί. Και τελειώνω, παιδιά, είναι τέλος. Ναι, 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 ναι. Για να μην μπλέξει κιόλα. Οπότε, παιδιά, όσοι παντρεύεστε και θέλετε το kit, 5. Για να γουστάρετε. Αλλά με την καλή φάση, με την καλή έννοια. Εντάξει, εγώ α πούμε. Φίλε, τώρα μαλακίες λέω. Δεν το είχα σκεφτεί και εγώ όταν παντρεύτηκα να συμφώνησε. Α, σε ένα σούπερ χίλια. Θα σου λέγα, όχι, φίλε. Εγώ θα σου έλεγα 2 χιλιάρικα, γιατί. Πάμε να γράψουμε τώρα όμως εδώ λίγο λιμανάκια, έτσι λίγο ειδική. Super special stage. Ειδική drift initial D τώρα. Ναι. Αποκρατήματα, πώς θα πάει το αμάξι. Το έχω κάνει και έχει αρκετά καλά κρατήματα. Δεν είναι, υποθέτω, σε αναρτήσεις μαμά όπως ήταν τότε. Σε αναρτήσεις είναι μαμά. Α, οκ. Okay. Αλλά έχει και καινούργιο. Αμορτισέρ καγιάμπα, ελαττήριο μαμά. Οκ. Okay. Απλά έχω αλλάξει όλα τα σινεμπλοκ με πολυουρεθάνες. Ναι, ναι, πολύ κλασικά. Οκ. Okay. Ναι, βελτιώνει. Αμάξι έχει άλλο. Βελτιώνει. Φρένα. Μαμά. Μαμά. Δεν χρειάζεται. Με τα άλογα που έχει, ναι. Δεν χρειάζεται κάτι παραπάνω. Ναι, ναι, ναι. Είναι υπερβολή. Ήταν από το εργοστάσιο, δηλαδή προβλεπόμενα τότε για τα φρένα είναι ακριβώς αυτό που πρέπει. Κατάλαβα. Τώρα σου είπα, αν αρχίσω και ανεβάζω άλογα, εκεί θα χρειαστείς και φρένα και άλλα πράγματα. Εντάξει, ναι, αυτό γίνεται σε όλα. Είναι αλήθεια. Ό,τι πας να πειράξεις, θες να ρίξεις και στα αντίστοιχα. Εγώ βλέπω τώρα ότι αυτή η βολτάρα είναι 70 χιλιόμετρα, τα οποία αυτά τα 70 χιλιόμετρα θα μείνουν αξέχαστα. Ας πούμε ότι κάψαμε σήμερα μέχρι το τέλος 100 χιλιόμετρα. Αυτά, πόσο βενζίνη είναι αυτά τα 100 χιλιόμετρα στο kit? Διαφοροποιείται λίγο ο μεικτός κύκλος πόλης από εθνική. Τώρα εμείς κινηθήκαμε. Εντάξει, σαφώς. Εμείς κινηθήκαμε και πολύ παραλιακά Αθηνών Σουνίου. Ναι. Αυτά τα 100 χιλιόμετρα θα τα υπολογίζει περίπου 25 λίτρα. Άρα περίπου 50 ευρώ. Ή όχι, μάλλον και όχι. Περίπου. Δηλαδή, εθνική οδό θέλει ένα τεπόζιτο για 200 χιλιόμετρα. Το τεπόζιτο είναι 55 λίτρα. Έχει μικρό, ε. 55 λίτρα, με τη σημερινή τιμή της βενζίνης είναι γύρω στα 100 ευρώ. 100 ευρώ για 200 χιλιόμετρα για εθνική. Σου λέω τώρα κινηθήκαμε πιο πολύ παραλιακά που είναι τύπου εθνική. Ναι. Πήγαμε χαλαρά, δεν είχαμε ξεκινήσει τα μαθήματα. Και αλήθεια είναι ότι εντάξει, δεν τον έχει πιέσει κιόλα. Δηλαδή, παρότι πάει έτσι. Δηλαδή, δηλαδή έχει πάει αυτά τα λεφτά, ε. Δηλαδή πρέπει να τον πίεζε. Είναι επειδή είναι καρμπιρατέρ. Επειδή έχει κυβικά. Ναι. Δεν έχει overdrive του σασμάν και το διαφορικό του είναι μεσαίο. Δεν είναι μακρύ. Okay. Για να κερδίσει. Είναι κοντό. Ναι, κοντό μεσαίο. Είναι μεσαίο. Ναι, ναι. Οπότε είναι. Δηλαδή, αν πούμε ότι. Καταρχήν δεν πιστεύω ότι το αμάξι το πιέζει. Κόφτες και ιστορίες τέτοια. Βέβαια. Άμα χρειάζεται να κάνει κάποια παντιλή, κάτι θα το χαγαλίζει εγώ παραπάνω. Εντάξει, αλλά γενικά ναι, το έχω για βόλτα. Ναι, αυτό δηλαδή δεν θα το σπάσει να πει ότι σε μια ευθεία θα το ξεμπουκώσω, θα το σπάσω, ξέρω εγώ, να το κοφτιάσει. Φαντάζομαι τι θα έκαιγε έτσι. Καλά, το τραπετάλουδο τώρα θα ρουφάει. Περπετόνια. Σε αυτό το αμάξι, ό,τι και να κάνει. Καταλάβει ότι είναι ραγδαία, γιατί ναι. Έχει τα κυβικά. Έχει 8 κιλίνδρου. 8 κιλίνδροι ρουφάνε. Δηλαδή έχει 5.700 κυβικά. Σου έχει βαρέσει το μυαλό η ιδέα να βάλεις κανένα μεγαλύτερο μοντέρ? Δεν χρειάζεται. Τούρμπο. Αυτό το είχα συζητήσει με το μηχανικό μου. Ναι. Και μου λέει ότι
είναι μια πολύ καλή λύση. Δεν θα βγαίνει λίγο πιο οικονομικό να υποβοήθαγε χαμηλά, ξέρω εγώ. Ξέρεις τι γίνεται, θα αρπάξει και με τον τρούμπο. Υπάρχει, και, ειδική, αρπάξει, υπάρχει ναι. και ειδικό κοιτάκι για καρμπιρατέρ να γίνεται καρμπιρατέρ τρούμπο. Δηλαδή, ναι, γιατί το καρμπιρατέρ το τρούμπο δεν ενώνει τα παντέμια όπως ναι. είναι σε μια πολλαπλή. Πάει στην τουρμπίνα, μια τουρμπίνα μεγάλη. Άλλοι θα κάνουν πι τρούμπο. Εγώ σου λέω μια τουρμπίνα μεγάλη. Ναι. Βγάζει το μεγάλο φίλτρο αέρα που είδε ναι. και βάζει κλειστό με σωλήνα που να στέλνει τον αέρα μέσα. Τι που πλένουν. Πλένουν. Ναι, ναι. Κάνει μια πατέντα στο καρμπιρατέρ. Οι εξαερώσεις να μην είναι προς τα πάνω, να είναι προς τα κάτω. Ναι, μου αρέσει που τα έχεις ψάξει, φίλε. Ναι, ψάξει. Ωραία, και μάνι-μάνι και με αυτό το μοντέλο που δεν έχει και τρελή συμπίεση, ανεβάζεις 150 λόγια για πλάκα. Πώς έχει, 8 προς 1. Συμπίεση 9 προς 1. 9 προς 1. Αν δεν κάνω λάθος. Τα χαμηλά μέσα βάλα και δικά, ναι. Λοιπόν. Αλλά και πάλι θα χρειαστείς φρένα, θα χρειαστείς να ανεβάζεις άλλο γάζα. Δεν είναι. Αυτό το μοντέρ παίρνει κομπρέσορα. Τα πάντα παίρνει. Παίρνει και κομπρέσορα. Κομπρέσορα νομίζω δεν θα καίγεται τόσο λογικά. Ό,τι θε παίρνει. Κομπρέσορα παίρνει super charger. Super charger. Ό,τι θε παίρνει. Έτσι. Εξατμίση είναι διπλή. Είναι μία μονή στη μέση. Είναι δύο που γεννώνονται, γίνονται μία και στο τέλο καταλήγουν δύο. Καταλήγει δύο. Αυτά δεν έχει πειράξει εξατμίση και αυτά. Είναι ελευθέρα όλο. Όλα ελευθέρα. Και εδώ βλέπετε το μέσο Έλληνα. Όμως σε λες. Χαλάει το γουργούρισμα του Κιτ τώρα, είναι αλήθεια. Α, δεν πειράζει. Σοφά για λάμπα ο Έλληνας, παιδιά. Σοφά για λάμπα. Έτσι, έτσι. Τα μικρή κακούρας. Εντάξει. Πάω στιγμα. Φυλακίδα τη διάστητα. Από πριν ο Ηλίας. Νομίζω ότι τσουτσουριάζανε λίγο. Σου λήθηκαν εμπορίες πριν, αν μου κολλάνε στον δρόμο και δεν πάω ρίστη πάλι. Ναι. Καλά, υποθέτω ότι έχει φάει και πιο extreme καταστάσει. Καλά, εντάξει, ναι, ρε παιδί, πάω άλλο στο άλλο παράδειγμα. Τι να. Ο Κιτ. Πες τώρα ότι έρχεται κάποιος αύριο και σου λέει τον θέλω για 200 χιλιάρικα. Τον δίνεις. Όχι. Για 200 χιλιάρικα. Ναι. Για 200 χιλιάρικα. Να σου πω κάτι. Δεν προβλημάτιζα τώρα. Ξέρεις, θα με πόναγε. Ξέρεις, θα με πόναγε. Για πες. Τούτο. Ναι. Αν σου πει κράτα το ταμπλό για πάρτι του μου του Χάσελκοφ, αλλά όχι, πιστεύω θα σου λέει και 200 λόγω για το Χάσελκοφ. Σου λέω ότι... είναι συναισθηματικά δεν μπορείς, καταλάβω. Ναι, ναι, ναι. Με 200 χιλιάρικα φτιάχνω άλλους τρεις κίτα, ας πούμε, και πολύ πιο τέλος από αυτόν. Αυτό είναι το emotional στη φάση. Στο εξωτερικό σου έχει ζητήσει κανείς να το πας σε κάποιο event που κάνουν κτλ. Στη Γερμανία μου είπες είναι πολύ πάντως. Ναι, και κάνουν στη Γερμανία κάποια. Και στην Ιταλία νομίζω κάνουν. Στη Γερμανία κάνουν σύντομα. Μου αρέσουν οι αντιδράσεις όσο μου παρατηρώ. Εγώ δεν ξέρω αν τα έχω πάρει όλα εδώ στην κάμερα, αλλά είναι ρε παιδί μου άνθρωποι. Ξέρεις τι, έχω παρατηρήσει μικρή ηλικία που δεν το κοιτάνε. Θα πούμε τώρα μια γλυφάδα κάτω. Και θα γίνει χαμός. Λογικά θα έχει λίγο κόσμο. Μεγάλοι άνθρωποι όμως στην ηλικία μας και πάνω. Κοίταξε, το κοιτάνε φουλ. Οι άνθρωποι 40 πλάς. Ναι, ναι, ναι. Γουστάρουν γιατί θυμούνται τα νιάτα τους. Αυτό. Το ξέρουν. Οι πιο πιτσιρικάδες. Ναι. Δηλαδή ένα παλικαράκι τώρα 15 χρονών. Ναι. Το γουστάρει γιατί. Δεν ξέρω. Γράφει αυτό το ότι μαλακία κατέβει. Ναι, ναι, ναι. Οι πιο μικροί. 10. Είναι πολλοί που το έχουν περάσει για πάτο. Ναι, ναι, ναι. Το έχουν πει. Ναι, ναι, ναι. Πολλές φορές περνάνε πιτσιρίκια ένα παιδί με τους γονείς. Ναι. Κοίτα μαμά, τα μάξι του Batman. Ναι, ναι. Και δεν τους παρεξηγώ. Λίγο το cockpit, λίγο το τιμόνι, λίγο το σχήμα του αυτοκινήτου. Δεν έχει άλλο. Στην παιδική φαντασία όλα μοιάζουν ψηλό ίδια μετά από την πόρωση. Εντάξει, απίστευτο παιδιά. Εγώ έχω πάθει σοκ. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε κλειστά τα παράθυρα για να ακουγόμαστε καλύτερα και θα γουστάρα να ακούμε και πιο πολύ και πίσω. Τελικά να ακούγονται και το μοτόρι. Είμαι ο Mike Knight της ασφάλτου ο υπότης. Σε τούτο μετατρέπομαι όταν σπουδάζω πότης. Βάζω turbo boost στο στρατηγό το Λίτα. Μα ξηρά καμάφισα το General Edition. Μόλις κάψα από 20 ευρώ. Το σασμάτο αυτόματο γενικά δουλεύει ωραία. Ναι, ναι. TH350. Απ' τα πιο δυνατά αυτόματα σασμάτα της Αμερικής. Έλα. Αθάνατο με λάδια να μέσα. Ξέρεις οι τραξτεράδες. Ναι. Ακόμα και σήμερα ημέρα, ακόμα και αν έχουν ένα μοτέρ υπερσύγχρονο okay. και θέλουν αντοχή σε σασμάν αυτόματο, βάζουν TH350 και TH400. Έλα. Γεράς, ναι. Οπότε είναι δηλαδή old school εφαρμογή ναι, 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 που είναι ναι, 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 ναι. bulletproof.
Εντάξει, αυτά είναι. Για να πούμε ότι υπάρχουν και γυάλινες οροφές, απλά τώρα δεν κάνει καλά, κάνει τη διάθλαση. Είναι τα T-tops. Έχει, ναι. Το καλοκαίρι νομίζω ότι μπορείς να τα αφαιρέσεις ή όχι. Τα βγάζεις και θα δώσεις πρόκειται. Αυτό, αφαιρείται, ναι. Πολύ εντυπωσιακό και αυτό. Φιμέ δεν το έχεις βάλει, δεν χαλάει το πούλσι του αρχικό, ε. Φιμέ είχα κάποτε βγάλει. Η αλήθεια είναι ότι τα φέρω ήταν λίγο πιο κακός, αλλά... Απλά πολύ μαυρίλα. Γιατί τη φιμέ τα κάνει συγκεκριμένα για κάποιο σκοπό. Ναι. Όχι, μου αρέσει το διάφορο καλύτερο. Okay. Για να σπάει το μπέζα, φεύγει το σαλόν. Και νομίζω φαίνεται και καλύτερα και τα όργανα από του έξω. Γενικά ρε παιδί. Ναι, ναι, είναι ωραίο. Το φανταστείτε. Το Kitsan Kit δεν μ' άρεσε. Ναι. Εάν μια τραγουδάκι είναι λευκή, α πούμε η κόκκινη ή η ασημενιά, έχει σπάει. Ναι. Είναι μαύρο το αμάξι. Και μαύρα φιμέ, πολύ μαυρίλα και δεν πήγαινε πολύ στο Kitex, δεν. Οκ. Πόσα μετράει. Σαν αμαξί. Ναι. 5. Φαίνεται ότι... 4,5 με 5 πρέπει. Ναι, ξέρεις τι, από μακριά, νομίζω ότι είναι ένα ευρωπαϊκό αμάξι, δηλαδή σε... Αλλά αν έρθεις λίγο πιο κοντά, το βλέπεις ότι έχει όντω, δηλαδή όταν βγήκαμε από τον καράσο, τότε καταλάβα τη μωρή. Καλύτερα που ήταν, είναι μακριά, πολύ μεγάλη, ναι. Κοίταγε, κύριος εδώ. Μπαίνουμε και φάρνουμε, πώς ανοίξουμε τα παράθυρα. Άμα θες το δικό σου, άνοιξε το, ναι. Το δικό μου είναι το GoPro. Το δικό σου, ναι, θα κατέβασε. Ξέρεις που άπαξε με την GoPro, αντί να πάει τη φάση. Ναι, ναι. Εδώ είμαστε, αυτό τώρα, παιδιά. Night Riders, χωρίς το K, νυχτερινή. Φεύγουνε κάτι κόλλοι εδώ τώρα. Άξι, αρρωσταίνουμε. Michael, I'm getting some unusual readings. Ανοίγεις τα φτερά. Ανοίγεις τα φτερά. Και τσίου, τσίου. Τσίου, τσίου, τσίου. Τραβάς τα φτερά. Τραβάω, τραβάω. Με κουπανάει η γυναίκα μου. Είναι για το βίντεο. Ναι. Πω, αυτό το γουργούρισμα ρε παιδάκι. Να πούμε ότι όλοι όσοι θέλετε τυχόν κάποια στιγμή να πετύχετε το key, να μπείτε στη σελίδα του Στέλιου στο Facebook και να έχετε το νου σας για τα events που γίνονται στο American Burger, στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης, που είδατε και τα περασμένα πλάνα νωρίτερα. Εκεί νομίζω γενικά είναι το Στέλιου, όπως είπαμε. Ναι, εντάξει, είναι. Πω, εδώ έχω να περάσω πολλά χρόνια. Πολλά χρόνια. Αλλά δεν μου κάνει και έκλειο. Το λούλου με βανδύ, πάμε. Έχει, γίνεται λίγο δουλίτσα εκεί. Αστυνομία εδώ, τα παλικάρια. Απίστευτη βόλτα, παιδιά, σήμερα. Εγώ το ζω. Φοβερή βολτάρα. Πού να πάμε τώρα. Τα λάστιχα κάθε πότε, το πας κάθε χρόνο βασικά, κάθε χιλιόμετρα. Παραλόγω στα παντιλίκια. Γιατί βλέπω, ναι, ότι εντάξει, δε. Κοίτα, αποφεύγω να βάζω καινούργια. Ναι, είναι ακριβά. Μου το χού, γιατί είναι εντάξει. Ναι. Δεν έχει νόημα. Διάσταση, πόσο είναι, 2,25, 2,30. Είτε 15-65-15, είτε 25-60-15. Οκ. Ό,τι βρω. Ναι. Στη σειρά.
πονηρά δεν φόραγε νομίζω τα Firestone. Πώς τα λένε, ήταν καμουφλαρισμένα. Goodyear Eagle GT. Goodyear. 2.15, 65, 15. Ο απόλυτος γνώστης, παιδιά, εδώ στέλνιος. Λοιπόν, το βίντεο έχει κοντέψει σχεδόν μια μισή ώρα. Νομίζω ότι θα τα σπάσει, θα γίνει μακελιό. Δηλαδή αυτή τη βόλτα πραγματικά... Πόσο κουστάρω αυτές τις ρεζέρβες. Πόσο κουστάρω, φαίνεται εκεί πάρα την ανάγκλαση. Νομίζω ότι αυτή η βόλτα είναι σοκ και για μένα και για τους φίλους που θα δουν αυτό το βίντεο. Απίστευτο βίντεο. Παρατηρώ τις εκφράσεις του κόσμου, ας πούμε. Είναι και το σκάνερ, τώρα είναι νύχτα, απ' έξω βγάζει μάτια, ξέρω εγώ. Γουργουράει και το τέρας. Don't forget to follow console hunter. Φοβερό, εντάξει. Τα μπλε τα φωτάκια εκεί, τα LED, υπήρχανε, είναι... Αυτά. Ναι, ναι. Τι εννοείς? Υπήρχανε πραγματικά, δηλαδή ήταν στη σειρά για σαν ναι. Χρώμα. Όχι, όχι, δεν ήταν μπλε, θα σου πω. Α. Ο Κίτ εδώ ναι. Είχε τη γραμματοσειρά που λέγεται Vacuum Fluorescent. Ωραία, πώς το. Ναι, οκ, τη δικιά του. Vacuum Fluorescent VF κάτι. Ναι, ναι, ναι. Το οποίο ήταν ένα γαλαζοπράσινο χρώμα, ένα τριχουάζ. Okay. Ήταν σαν τα χρώματα που είναι τα κομπιτερά και οι ταμιακές μηχανές και να τα... Αυτή η τεχνολογία, ρε παιδί μου. Κατάλαβα, ναι, ναι. Δεν ξέρω γιατί τα λένε vacuum fluorescent. Εν τω μεταξύ, αν δεις την... Όχι αυτό. Ναι. Τις τότε πλακέτες είχαν από κάτω ένα πράγμα στρες και θα βάζει υποπίεση. Κάπως δουλεύαν αυτά, δεν ξέρω. Όσοι ξέρουν, ας μας το εξηγήσουν στα σχόλια από κάτω. Okay. Είναι η γραμματοσειρά ψηφιακή που λέγεται vacuum fluorescent. Και κάτι άλλο, δεν θυμάμαι τι. Μάλιστα. Απλά επειδή αυτό πια δεν υπάρχει, είναι δισεύρετο, χρησιμοποιείται καινούργια τεχνολογία. Που είναι τα γραμματάκια όπως έχουν τα ραδιοσυντή και τα λοιπά. Ναι, ναι, ναι. Απλά δεν υπάρχει αυτό το χρώμα. Okay. Υπάρχει η μπλε ή η πράσινη. Κατάλαβα, δεν μπορεί να το κάνει. Η καθαρά πράσινη σαν αυτό ναι. Ή μπλε. Δεν υπάρχει ο τριχουάζ. Ναι, ναι, ναι. Οπότε εγώ την προτίμησα μπλε γιατί πλησιάζει πιο πολύ στο. Okay. Ναι, ναι, ναι. Φοβερό κι αυτό, εντάξει. Εισαγωγή μπροστά εκεί, αυτό το φούσκωμα στο καπό, άλλο τρελό αυτό. Trademark του αμαξιού. Ναι, ναι. Στο Facebook είναι Night Riders of Greece. Μην την μπερδέψετε με κάποια άλλη. Με παραπλήσιο όνομα. Έχω δει ότι υπάρχει μια. Ναι, ναι, ναι. Να μια άλλη. Night Riders of Greece. Ναι. Εκεί ασχολούμαστε γενικά με το kit, με επεισόδια, με φωτογραφίες, με μοντελάκια, με παλιά παιχνίδια. Και γενικότερα προσπαθώ την ομάδα να την κρατάω σε θέματα, ρε παιδί μου, που αφορούν την Ελλάδα. Δεν έξω και πετάω χήμα φωτογραφίες από εκεί του εξωτερικού. Ναι, ψάχνεις ότι μπορείς. Ή θα βάλω κανένα σκρίσο στο επεισόδιο, έτσι λίγο έξυπνο. Ναι, ναι. Ή τις express service διαφήμιση που βρήκα και τα γυρίσματα. Οκ. Ή το δικό μου ταμπάξι, ξέρω εγώ, φωτογραφίες. Ναι, ναι, ναι. Όχι, αυτό είναι πολύ ωραίο γιατί είχα δει και τις προάλλες που είχες ανεβάσει και κάποιος. Εσύ την ανέβασε κάποιος άλλος που διαφήμιση τις express service. Τα γυρίσματα. Ναι. Εντάξει, υλικό που δεν το βλέπεις, οπότε όσοι φίλοι του καναλιού είστε λάτρεις του kit και δεν ξέρετε τη σελίδα, παιδιά μπείτε, κάντε join στη σελίδα και θα χαρούμε αν τυχόν έχετε κάτι από το kit αναμνηστικό από μικρή, εννοείται να το ποστάρετε. Να ποστάρουμε γιατί είναι μια ωραία παρέα εκεί, κρατάει ο Στέγιος. Έχω μαζέψει πολλές φωτογραφίες από κόσμο που τις έστειλε. Από το 88 που είχε έρθει το kit στην Ελλάδα που το είχαν ζήσει το kit σε κάποιες πλατείες και βγάζανε φωτογραφίες Polaroid, την πληρωμή. Ναι, ναι, το θυμάμαι. Έχω μαζέψει πολλές φωτογραφίες. Εγώ δεν είχα πάει να μου κάνει πάει. Εγώ θυμάμαι όταν είχε έρθει εδώ στην Αθήνα κάπου, είχε έρθει, ξέρω στο ΆΚΑ ήταν, δεν θυμάμαι. Στη Φιλαδέλφια. Στη Φιλαδέλφια. Για το show στη Φιλαδέλφια. Νομίζω ήταν τότε το 88. 88. Λοιπόν, ήμουν πρώτο δημοτικού παιδί, παιδιά. Και επειδή ο πατέρας μου δούλευε νύχτα, ήταν σεφ σε μαγαζιά, όταν είχε ρεπό και μπόρεσε να με πάει, το event ήταν για λίγες μέρες. Το event
event στη Φιλανδία ήταν διήμερο, ήταν Σάββατο Κυριακή. Μου είχε Παρασκευή, Σάββατο Κυριακή. Αυτό θυμάμαι. Αλλά το εκεί τον είχαν στήσει σε κάποιες πλατείες. Σε άλλες, ε. Δημοτικό θέατρο Πειραιά, πλατεία Κλειφάδας και με φωτογράφου. Okay. Και έμπαινε μέσα και σου έβγαλε φωτογραφία. Από ό,τι μου είχαν πει, απαγορευόταν να βγάλει φωτογραφία ή σημαντικά σου φωτογραφία. Δηλαδή πήγα κινητά, έτσι. Καλά, ναι, σαφώς. Είχε ή 500 δραχμές ή 1000 δραχμές ή μια πολλαρόη. Και έχει ανέβει με άτομο που έβγαλε. Όταν έχει φωτογραφία δηλαδή. Δεν έχω κάπως φωτογραφία. Και εγώ σου λέω ήταν να πάω τότε. Ήμουν ένα πρώτο δημοτικό παιδί. Απλά ο πατέρας μου όταν μπόρεσε, εν τέλει πήγαμε. Δεν ξέραμε ότι ήταν τώρα που λες εσύ για δύο μέρες. Πήγαμε και δεν ήταν. Και θυμάμαι είχα στεναχωρηθεί πάρα πολύ γι' αυτό. Αλλά μετά πήγαμε στο παιχνιδάδικο στο Γαλάτσι και μου πήρε το ένα από τις ιστορίες του Kid. Με το νετάμενο δίσκο. Να το βιβλιαράκι. Το βιβλιαράκι συγκρίθηκε νομίζω που πήρε αυτό. Kid και εξωγήινη. Kid και εξωγήινη. Στο Greenville της Μοντάνα, ακριβώς στις 12 το μεσημέρι της 25ης Μαΐου 1983, ένα άγνωστο και τεράστιο αντικείμενο κατέβαινε μου γκρίζοντας κατά χθόνια, ίσια στο ξέφωτο που έζωνε τη μικρή πόλη. Ένας υπτάμενος δίσκος, ένα πελώριο ολοστρόγγυλο πράγμα σαν ασημένια σβούρα, αστραποβολούσε στον ήλιο. Κατέβαινε κατακόρυφα και αργά, ξαμολώντας τεράστιες και ορμητικές τούφες καπνού και φωτιάς. Μοιάζει σαν τον Wheeljack, μοιάζει εσύ από όντω. Blue Streak. Ναι, μοιάζει, είναι... Γιατί όπως ξεκινάει και η κασέτα στην οπέρα διόλυμου της Utah. Ένα μολυμπή σηματάκι φάνηκε να σηκώνει τον εθνικό αυτοκινητόδρομο. Ήταν το καταραμένο αυτοκίνητο του υπότιτλου ασφαλτού και 2000. Οπότε είχα προλάβει μια ακόμα καταστροφή. Να πω ότι ο Στήριος είναι ο καταπληκτικός μήμος για κάτι άλλο που έχουμε πει οφικά μέσα. Αυτές τις κασέτες. Τις είχες αυτές. Τις έχω ανεβάσει στο YouTube. Ναι. Θα λαβάλω αυτά, να λύσω. Τις άκουγα ανελιπώς παντού. Στα αυτοκίνητα του πατέρα μου, στο αυτοκίνητο του παππού μου, σπίτι, παντού. Ρε παιδί μου, τις έχω μάθει απ' έξω τρία σπίτια. Το είδα, το κατάλαβα. Εγώ με τους εξωγήινους ίσως θυμάμαι. Μάικλ, το μόνο πράγμα που δεν μπορώ να κάνω είναι να πετάξω. Ναι, αλλά μπορείς να κολυμπήσεις κιτ και αυτό θα κάνεις αυτή τη στιγμή. Ναι. Μπες στο νερό! Μπες στο νερό! Μπες στο νερό και τραβευτείς στο χρώμα! Ακούς τώρα αμέσως! Ξέρεις ποιος είχε κάνει τις φωνές, δεν έχεις ψάξει. Ήταν ο Απέργης. Α, ήταν ο Απέργης. Ο σκόπος ήταν κλασικά αφήγηση. Έλα. Απέργης ήταν νομίζω που έκανε το Μάικλ Νάιτ, αν δεν κάνω λάθος. Οκ. Κλασική φωνή, Απέργης δεν φυγεί. Και ξαφνικά μπαίνει η φωνή του σκόπου τώρα, οι δύο πανίσχυρες, τούρμπο του κιτ. Μου σα βγάλει ξεχρεμένο ρινόκερο. Δικαίσατε. Εγώ θυμάμαι αυτό με του εξωγήινου. Κάποια φάση έτσι τη φωνή με το. Λέτε να πλάει η Johnson αθλητικά παπούτσια και στο διάστημα. Και στο διάστημα, ναι. Ή που ανοίγει, πέφτει ο δίσκος και προσγειώνεται και λέει 5 μικρά μικροσκοπικά ανθρωπάκια βγήκαν. 4 μικρά παράκια. Εντάξει, παιδιά, θα βάλω τα links από τους τέλους. Κάποιοι από εσάς κάναν το λάθος να φοράνε παπούτσια Johnson. Τότε, μέσα στο τρίτο βαρελάκι, έπεσε μια σφαλιάρα. Και αμέσως ακούστηκε βράκα. Εσύ το έχω πει τρεις φορές. Όπω φίλε μου, έρχονται τώρα όλα. Όταν παρουσιάζει τον εξωγήινο, φοράς παπούτσια του μπάσκετ. Πω. Εντάξει φίλε. Εντάξει φίλε. Είσαι πολύ έξυπνο. Εντάξει τώρα εγώ. Αλλά τι φέρε σκοτώνε μόνο, βλάκε. Εντάξει παρακαλώ, δεν ξέρω πώ την κάνετε. Όλοι δεν ξέρω. Και με τι φωνέ κανονικά. Απίστευτη εμπειρία σήμερα. Εντάξει, η βόλτα αυτή τα έχει όλα να πούμε. Από μίμηση, από όλα. Ο Άκα λεωφόρο βιαγμένη. Βγαίνουμε αλλή μου, υποθέτω σε λίγο. Πάμε για αλλή μου, θα κόψουμε. Πάμε για πάνω. Να, εδώ ο φίλος μας κάνει χεράκι. Θα είναι και στο βίντεο. Ελπίζω να το δει το βίντεο. Ήταν αυτό το να γουστάρει. Θα βγει μεγάλο το βίντεο, έτσι το έχει καταλάβει. Αλλά γουστάρουμε. Θέλουμε, δεν θέλουμε να τελειώσουμε με τα βίντεο. Αυτό είναι το κόνσεπτ. Κοίτα, αν έχει τραβήξει μια μισή ώρα εδώ. Ναι. Και μια ώρα που θα μιλάς για τα video games. Εντάξει, θα βγει ταινία. Ben Hur. Ben Hur, μα λέει, αυτά τα πιο κλεοπάτα. Δεν game να πει. Θα το. Εντάξει, τα βίντεο games θα τα κάνω λίγο πιο. Θα το σενιάρω, θα το κάνω πιο μικρό. Αυτό είναι το zoom. Αυτό θέλουμε. Αυτό πιστεύω διψάει ο κόσμο. Να δει αυτό το tour του kit. Όλη αυτή η διαδρομή εδώ. Εντάξει, απίστευτο. Detroit Cruisers. Μεγάλη παρέα εκεί, έτσι. Αμερικάνικα αυτοκίνητα, ναι.
πολλά χρόνια σαν κλαμπ. Οι Detroit Cruisers ξεκίνησαν το 2005 με 6. Λίγα μέλη να φανταστώ στην αρχή. Στην αρχή ήμασταν εμείς και εμείς. Α, ήσουν ιδρυτικό μέλος δηλαδή, ήσουν με το Μάνο μαζί. Δεν υπήρχε Facebook τότε, ήταν forum. Ναι, forum, τα έχω προλάβει. Και απλά βρήκαμε κόσμο που είχε μερικά για αυτοκίνητα, γούσταρε και έτσι γίναμε όλοι. Μπήκανε στην ίδια τρέλα. Κάθε πότε κάνετε events? Κοίτα, κάποτε, πριν 10 χρόνια ας πούμε και βάλε, κάναμε 3-4 event το χρόνο. Okay. Τώρα επειδή γενικά ο κόσμος έχει μια κατάθλιψη που το διακατέχει, ακρίβεινη βενζίνη, γενικά πολλά παίξανε ρόλο. Ναι, ισχύει. Γίνονται ένα, σίγουρα ένα, καμιά φορά και δύο. Δηλαδή τώρα έγινε ήδη Μάιο. Ναι. Το επόμενο, αν θα γίνει δεύτερο, μπορεί να γίνει κάτω Σεπτέμβρη. Okay. Δηλαδή πάντα γίνεται πριν το καλοκαίρι και μετά το καλοκαίρι. Ναι. Ωραία. Εάν γίνει δεύτερο Σεπτέμβρη, θα ενημερωθεί εννοείται. Εννοείται και θα έρθουν και θα φωνάξουν και φίλου στο καναλιό ή γουστάρουν να παρευρεθούν. Λοιπόν, πεινά. Πεινά. Θα φάμε τίποτα αμερικάνικο, γιατί είμαι σε αμερικάνικα. Ναι, εντάξει, αφού είμαστε εδώ, θα φάμε. Δεν περίμενα κάτι λιγότερο. Είναι. Δεν περίμενα κάτι λιγότερο. Εννοείται θα πάμε να φάμε. Φοβερή βόλτα. Και αν έχει και κόσμο τώρα, θα γίνει μακελιό. Εδώ και θα τραβήξει αντιδράσει. Οπότε να γράψουμε, παιδιά. Εδώ και θα τραβήξει αντιδράσει. Πω, πω, αλλά κάτι σπουτάρα γιατί. Ω, κλασικά. Άλλα McDonald's δεν έχει η Αθήνα. Όλοι εδώ έρχονται. Έχει ανοίξει την όρεξη, οπότε αφού περιμέναμε μισή ώρα στα McDonald's να λύμου, ώρα να κάνουμε λίγο δουλειά, γιατί έχουμε κι άλλο γύρισμα, θα πάμε πρωί σπίτι. Don't forget to follow the console, Hunter. Αφού φάγαμε, πάει, παίρνουμε το δρόμο της επιστροφής. Εντάξει, το βίντεο είπαμε, θα βγει Ben Hur, κατάσταση, μεγάλο βίντεο. Συνετσιτά με παραγωγές ιταλικές. Πιστεύω ότι όλοι το γουστάρετε. Θα το γουστάρετε, το γουστάρατε. Είναι ένα ψωμί που πιστεύω θα το δει αρκετός κόσμος. Θέλω να το πιστεύω δηλαδή αυτό και είμαι σίγουρος. Στην ουσία είναι ένα βίντεο που είναι μια βόλτα με το κίνητο. Ακριβώς, ναι. Γιατί τραβήξαμε πολύ ωραία πλάνο.
μακάρι να είχα και πιο πολλές, να είχα και μια εξωτερική βεντούζα στην πόρτα, θα μέτραγε. Α, δεν είχα άλλη κάμερα. Ήταν η λήψη του τροχού πριν τον τροχό πούστη. Ακριβώς, ακριβώς. Δεν σε ρώτησα αν δουλεύουν όλα τα αμυντικά και τα επιθετικά συστήματα του kit. Κάτι θα δουλεύει, δεν γίνεται. Τι εννοείς? Έχουμε λάδια, dispenser, έχουμε smoke, κάτι. Έχεις βάλει κάτι? Ακόμα όχι. Οκ. Okay. Μπορώ, μπαίνουν, εντάξει, σίγουρα. Με παντεντούλα, αλλά... Καπνός πρέπει να μπαίνει. Ρε παιδί μου, μπαίνει, ό,τι θες μπαίνει. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή το oil slick το κάνεις με back τσιλιστηριών από μπαμπρίς. Ναι. Τα βάζεις πίσω με ένα δοχιάκι, με ένα... δηλαδή στην ουσία παίρνεις ένα μηχανισμό μπαμπρίς. Ναι, 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 ναι. Το βάζεις πίσω προς τα κάτω και απλά ή βάζεις νερό ή βάζεις νερό με λίγο καφέ χρώμα μέσα μαύρο. Ναι, 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 κατάλαβα, κατάλαβα. Για το εφέ. Για το εφέ. Απλά επειδή δεν θα το χρησιμοποιήσει ποτέ. Γιατί τώρα να κάτσαμε σε αυτή τη διαδικασία? Κάπου εδώ το μαγικό κουμπάκι εδώ που λέει turbo boost, να το βαδίσουμε. Θα πηδήξουμε πάνω την πλατεία. Μην με πριζώνεις τώρα. Οκ, οκ. Μην με πριζώνεις. Εντάξει τώρα. Το reflective armor δουλεύει. Πώς το έλεγε? Biocombozite, πώς το έλεγε? Τι φορά. Εσύ τώρα τι έχεις περδίψει. Καλά, μπορεί να έχω πει πολλά. Τι να σου πω τώρα. Ναι, ναι, ναι. Πώς την έλεγε? Molecular. Molecular, να τώρα. Bonded cell. Αυτό, το molecular, μπράβο. Όπως έλεγε και ο Devon, it's not metal. And it's not fiberglass. I'll show you. Ήτανε τεχνολογία τρελή. Εντάξει. Αυτά παιδιά τα έχετε δει, πολλοί τα ξέρετε. Εγώ έκανα και κάποια ωραία πλάνα. Στην ουσία, ρε παιδί μου, η επιστημονική φαντασία του Kit ήταν ότι βρήκανε μια φόρμουλα που την ψεκάζαν πάνω στα μάξι. Ναι, ναι, ναι. Και δεν άφηνε τα μόρια να διασπαστούν είτε να στρετσαριστούν. Ακριβώς. Του μέταλλου ξέρω εγώ τι θες τώρα. Ναι, ναι, ναι. Εγώ τι το είχα καταλάβει. Ναι, ναι, ναι. Όχι έτσι ήταν. Ότι ήταν ένα υγρό, ναι, 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 το οποίο ψεκάζαν όλο τα μάξι και με το μαγικό αυτό τρόπο της επιστημονικής φαντασίας της εποχής. Ναι, 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 ναι. Δεν άφηνε το αυτοκίνητο ούτε να στραπατσαριστεί, ούτε να τρυπήσει, ούτε να... δηλαδή έμεναν τα μόρια εκεί ακέραια. Ισχύει. Δεν αλλάζαν ούτε σχήμα ούτε διάσπαση. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, εδώ είναι η αλήθεια ότι κάπου εδώ θα λάβει τέλος αυτή η φανταστική βόλτα. Όχι ρε Νίκο. Όχι ρε Νίκο, τι. Κοίτα, άμα θες συνεχίζουμε. Τι ώρες μόνο. Λοιπόν, πλάκα πλάκα. Αν το βίντεο δεν γίνει 8 ώρες να πούμε. Σπάσω τις επεισόδια. Έκανε reset τα χιλιόμετρα, τα μηδένισε εσύ. Ναι, τα μηδένισα, τα μηδένισε μόνο. Οκ, νομίζω ότι βαρέσαμε παιδιά 100 χιλιόμετρα σχεδόν. Το βαρέσαμε. Περίπου 100 στάρα. Λοιπόν, επειδή εγώ είχα πει στο Στέλιο, ξέρεις τι, επειδή κατανοώ ότι αυτό το αμάξι καίει, του είχα πει, του λέω εγώ σου δώσω λεφτά για βενζίνη. Και μου λέει ο Στέλιος, ναι, εντάξει, ξέρω το εγώ και αυτά. Του λέω, όχι, επέμενε ρε παιδί μου. Αλλά του λέω, λοιπόν, εγώ κάτι θα δώσω, κάτι. Οπότε είναι πολύ καλή ευκαιρία να το δείξουμε εδώ τώρα όσο υπάρχει λίγο φως. Λοιπόν, παιδιά, εδώ βγήκε μια σειρά που υπάρχει το ρολόι ρέπλικα του Mike Knight. Θα το έχετε δει και στην αρχή του βίντεο που το έχω παρουσιάσει. Το δείχνουμε και εδώ. Δεν γίνεται λοιπόν αυτό το ρολογάκι να μην το έχει άλλος δώρο από το Στέγιο. Πράσινο το. Είναι καινούριο προϊόν, εντάξει, το ήξερες. Πραγματικά τώρα λέω να τα αφήσω έτσι στο κουτί. Όντως, έχεις βέβαια και ένα άλλο. Έχω που ένα είπες. Έχω ένα παραπλήσιο με αυτό. Ναι, 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 ναι. Το φορώ μόνο σε όταν κυκλοφορώ. Οκ, οκ. Θα αγοράσω άλλο ένα. Ευχαριστώ για το δώρο πάρα πολύ. Τίποτα ρε φίλε, έπρεπε να πάει σε σένα. Δεν γίνεται. Θα αγοράσω άλλο ένα. Ένα θα μείνει κουτάτο για την βιτρίνα. Σωστό, ένα βιτρίνα. Θα πάρει το κουτί. Ναι, 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 ναι. Γιατί βλέπεις και το προϊόν και είναι και ωραίο το box art. Έχουν κάνει ωραία δουλειά. Έχουν κάνει πολύ ωραία δουλειά. Αυτό το μαξιτό ρολόι, αν το βγάζανε δεκαετία 80, ναι, θα είχα πάθει. Εντάξει, όλοι θα είχαμε πάθει. Ναι, ρε παιδί μου, γιατί είναι πολύ σημαντικό το ρολόι. Και τότε όταν είχαμε το. Κάναμε για Kit, γιατί τα Casio τη σειρά. Ισχύει, ναι, μου το είπε. Το κομπιτεράκι Casio. Ναι, ναι, μου το είχε πει off camera αυτό πριν. Okay. Αυτό εδώ τώρα είναι. Ελπίζω να το χάρει, να το γουστάρεις. I can hear you, but you can't
Ακούω, βασικά έχει κάνει override τώρα. Μας λέει τίποτα ο Kit. I heard you, Selma, but I apparently can't transmit. Έχουμε ένα βίντεο εδώ. Ναι, εδώ όταν βαριόμαστε στην κίνηση, βλέπουμε επεισόδια Kit. Καλά κάνεις. Να πούμε ότι παιδιά το ρολογάκι αυτό και μαζί με άλλο merchandising Kit, όπως το κλειδί του Kit και πινακίδα Kit που τα είδατε στην αρχή του βίντεο, να το ξαναπούμε, τα πήρα από το κατάστημα K&K Collectibles του Φίλιπ Κώστα που έχουμε κάνει και βίντεο μαζί. 2 Ιουλίου 16 κάτω, όποιος θέλει μπορεί να κάνει pre-order, να πάρει και αυτό το δικό του ρολογάκι Kit, το κλειδί του Kit κτλ. Εγώ θα παραδεχθώ τον Κώστα άμα φέρει κανονικό Kit. Τέλειο, εντάξει, είναι πολύ ωραίο δώρο, το πήρα και εγώ για μένα. Είναι ωραίο, είναι ωραίο, είναι ωραίο. Τίποτα, αγόρι μου. Έπρεπε να πάει σε σένα, δεν γίνεται να πάει αλλού. Αλλά θέλω να μείνω, αυτό πρέπει να μείνει ένα πιτάτο. Δηλαδή, μου αρέσει. Okay. Στο κουτί κάτι. Ναι. Σου λέει, okay. Αλλά είναι τόσο νόημα, παιδιά, κοιτάξτε εδώ πέρα. Έχει μαγνητάκι, ανοίγει δηλαδή. Ναι, είναι ωραίο. Θυμίζει κάτι φιγούρε πανάκριβε, α πούμε. Ισχύει. Τα κλείνει το μαγνητή, φαίνεται το προϊόν μέσα, φαίνεται το ρολόι. Είναι μπόμπα. Λοιπόν, παιδιά, νομίζω ότι το χαρήκατε, δεν γίνεται να το χαρήκατε. Θέλω την αγάπη όλων σας σε αυτό το βίντεο. Θέλω like, θέλω share, θέλω να γράψετε ό,τι σχόλιο γουστάρετε σχετικό με το Kit, με αυτό που είδατε, την παρέα. Ένα subscribe, μην ξεχάσετε να κάνετε στο κανάλι, όσοι είστε νέοι φίλοι του καναλιού, αλλά και φυσικά να μπείτε και σε μοίρα του Στέλιου στο Facebook. Έχετε κανάλι, εννοείται, στο YouTube. Είναι ίδιο με το Night Riders of Christmas. Αυτό μπορεί να είναι και αυτό στα σχόλια από κάτω. Να μπείτε να κάνετε subscribe και να βλέπετε τι ανεβάζει ο Στέλιο σχετικά με το Kit. Λοιπόν, ελπίζω να σας άρεσε, να το χαρήκατε όπως το χαρήκαμε εμείς για τη δημιουργία αυτού του επεισοδίου. Στέλιο, φτάσεις πολύ αυτό έχει ολοκληρωθεί. Να το δούμε από την οροφή από πάνω, όχι κατά ανάκλαση. Στέλιο, ευχαριστώ και πάλι για αυτή την υπέροχη βόλτα. Θεωρώ τον εαυτό μου πολύ τυχερό που έκατσε μια μισή ώρα και μέσα σε αυτό το αμάξι. Δεν νομίζω ότι το έχουν κάνει πολύ. Γι' αυτό είπαμε να μας κράξουν, να μην κράξουν πραγματικά. Δεν πειράζει όμως. Εμείς όμως περάσαμε γυαλά, το γουστάραμε. Και παιδιά, σας χαιρετούμε. Ο επόμενος που θέλει βόλτα με τον Kit, στο ρολόι. Το δερμάτιο του μπουφάμα. Οκ, ωραία. Σιγά. Να το βρει από Bid, από Oxygen, από Universal. Λοιπόν, παιδιά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, ευχαριστούμε που παρακολουθήσατε. Θα τα δούμε σύντομα με ένα άλλο ιδιαίτερο επεισόδιο που έχουμε ήδη σκεφτεί με το Στέλιο. Καλά, και έχει να κάνει σχετικά με. Μιλάμε για επεισόδιο με πολύ ξύλο. Πολύ ξύλο. Μείνετε συντονισμένοι. Όποιο κατάλαβε, κατάλαβε. Έτσι. Πολύ ξύλο. Keep it retro, boys and guys and girls. Να είστε καλά και καλό βράδυ. Console Hunter.